Λέμε. Γιατί αλλάζουν μερικά τις φορές. Όχι, εντάξει, εντάξει. Το OPS ναι, ναι, εντάξει είμαστε. Ένα λίγο παρέα. Ναι. Έλα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Άμα μας βλέπετε, καλώς ήρθατε. Σε ένα ακόμη stream, αυτού εδώ του καναλιού, ποιος. Καλησπέρα, ένας viewer, καλησπέρα. Μόνο ένας. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς ευρήκαμε. Ελπίζουμε να γίνουμε και δύο. Τι είπα. Ο αντιπαθέστατος, καλησπέρα, John K777. Καλησπέρα, Σπύρο. Μανουλάκη Prime, καλησπέρα. Αν και δεν με λένε Σπύρο, γεια σου, Χάκρι 129. Επιτέλους, μετά από 7 μέρες ταλαιπωρίας, μετά από 7 μέρες πείνας, πόνου, δάκρυα και υδρότα, ήρθε αυτή η στιγμή να γεμίσουμε το τραπέζι με κρέατα και φυσικά ποιος καλύτερος από τον Τεός για να μας συντροφεύσει. Καθαρίζω εκεί πρωτεΐνα. Να ξεδιπλωθούμε αναλόγως και τι ουτοτρόπος. Με τα καφέκαστα. Και να φάμε τα πάσπεστα. Λοιπόν. Γεια σου, John K777. Καλησπέρα, Σπιρ. Ένα νάσο να πάρω γρήγορα παρουσίες, παρακαλώ. Γεια! Και ο μάμα, καλησπέρα, το Ιωτερικτάκι. Γεια σου, Άγαλε, παιδιά, καραμπουζουκλού. Χαιρετούμε τα ξένα. Τι κάνετε, πώς είστε. Από την πανέμορφη Ελλάδα. Ένα σόντι για ο μάμα, παρακαλώ. Όλοι οι follow, στηρίζουμε. Λοιπόν, καλησπέρα σε Χάκη, Κωστή, Σικάρτε, Ιω Μάμα, Τζον, Κωστίνιο, Ντεμέντο, Σνούπλες. Σνούπλες, τι είναι, δεν έχει σνούπλες. Τι είναι, Σνούπλες, δεν έχει σνούπλες. Γεια σου, Άλες. Η καρδούλα αυτή που είναι έτσι βραδύ, κραφτή, πώς λέγεται. Λίκ Πέρπλ. Ναι, είναι δάκρυα, αυτό είναι βροχή, τι είναι. Δεν έχω moderator μισό. Σαν απλά ενημερωτικά να ξέρετε, μόλις έχω έρθει από το γυμναστήριο, δεν έχω κάνει μπάνιο. Οπότε αυτή τη στιγμή στο σπίτι κρατεί μία μίξη υδροτήλας, κρεατήλας, βικανήλας, ραφαήλας. Όλα! Τέλο το σόκ που μπέρδεψε στις εκκλησίες έπος. Α, από βίντεο δεν το έχω δει, δεν το έχω δει. Θα το δούμε μετά. Τι καβιάρικη μπλούζα είναι αυτή. Μοντέρνα. Λοιπόν. Ξέρω εγώ, Dolce & Gabbana 50 ευρώ. Καλά, στυλ τώρα υπερθέαμα. Λες λοιπόν, και λοιπόν, παπούτσι, όντως, ακριβό γιατί είναι αθλητικό, πάμε τον παπούτσι που πληρώνουμε, αλλά Adidas, ημιτασιό με τεβουλάκια από λαϊκή φορμίτσα. Εγώ έχω Admiral 20 ευρώ, παντόφλα Adidas 20 ευρώ, μπλουζάκι 10 ευρώ, ζάρα, κάτι τέτοιο. Φούτερ, πούσπα 30 ευρώ. Ω, καλύτερη ποιότητα, στάνταρ. Από μέσα κοντομάνικο. Από όταν έκανα προπόνηση πιτσιρικάς. Εγώ έχω από Ικαρία. Προσαετίας. Σερτάκι φοβερό. Κάτσε να δω αν είναι ουόμο. Α, δεν είναι ουόμο, αλλά παρόλα αυτά. Εσόρουχο αν χωρίς μάρκα. Είναι αυτά της λαϊκής, 6 ευρώ τα 3, κάτι τέτοιο. Και κάλτσες 3 ευρώ τα 3 ζευγάρια. Πολύ ποιοτικό, να ξέρεις. Αγκαλιάζει τη σακούλα μας υπέροχα, κρατώντας όλη τη γεύση τα ρόγματα μέσα. Τι μοντερνάρε. Του Μπανιάρης φαίνεται το τέλος στην κάμερα. Είναι στον όγκο τώρα. Έχει ανοίξει στήθος τώρα πλάτες. Τώρα κάνουμε bulking, chat. Έχουμε βάλει έξτρα κιλάνια για να βάλουμε και μικρό. Τη μαλακία αυτή που έχουν στην τηλεόραση που πάνε όλες ντυμένες και κράζει μια την άλλη, πώς το λένε. My style rocks. Αυτό θα κάνουμε. My style rocks με Έλληνες Twitch streamers. Ναι, θα βγούμε. Με το μεταξύ, Έλληνας Twitch streamer, 99%. Μαύρη μπλούζα. Μαύρο παντελόνι, όλα μαύρα. Εδώ. Ο απόλυτος street streamer. 6 ευρώ τα 3 value trade. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα να ξεκινήσουμε. Και να κάνει τρύπα σαν τέτοιο σου, γιατί κυριολεκτικά. Γεια σου, Ζαλούρα. Θαυμαστικό guest καταρχάς. Όλοι subscribe. Πρώτη κουβέντα αυτή. Αν δεν κάνετε όλοι subscribe, δεν ξεκινάμε. Εγώ να πω κάτι για τους πιστούς. Στα μπάρι την ημερομηνία που σας λέω τώρα. 17 Φεβρουαρίου. Η μέρα σαν... Ερωτευμένο είναι. Τι είναι. Όχι, 17. Πότε είναι το ερωτευμένο. Top, από τώρα το λέω και σε σένα που θα ζημάνεις, top tier content. Πιστεύω καλύτερο βίντεο πρώτο τρίμηνο του 2024. Τι λέτε.
Ερώτηση. Κάτι Τσικνοπέμπτη πότε πέφτει. Δεν ξέρω, αλλά μπορούμε να το δούμε. Τσάτ, για πείτε ψάχτε Τσικνοπέμπτη πότε. Εγώ θα σου δείξω thumbnail και τίτλο, αλλά δεν θα σχολιάσω. Δεν θα πει τίποτα. Τίποτα. Όταν σου λέω το pure code, πιο pure δεν γίνεται. Λοιπόν. Έλα. Κάτσε τώρα, είμαι η αγέννη για το τσάκο μου. Όταν λέμε top tier, παρακαλώ την επόμενη που θα διαβάσω στα σχόλια. Παρακαλώ. Ένα θα σου πω. Δεν κράτησα καθόλου τους τύπους. Ναι, ξεφυλίστηκες. Προφανώς. Και ό,τι μπορούσε να βγει από, από το σώμα μου, γενικά όλα. Βγήκε. Θα τα πάθεις όλα. Βγήκε. Γεια σου, Ειρήνη, καλησπέρα. 7 Μαρτίου. Για 17 Φλεβάρι. 7 Μαρτίου Τσικνοπέμπτη. Α, 7 Μαρτίου. Θα κάνουμε κάτι δυνατό, το λέω από τώρα. Ναι, ναι, okay. Καλά, μπορούμε να κάνουμε και κάτι χαλκιδική και να σκεφτούμε. Ψιστήριξε. Ναι, ναι. Αυτά είσαι ωραίος. Γεια σου, Ειρήνη, φιλιά πολλά. Γεια σου, Κάπτεν. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ειρήνη, θέλω να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη από τον άντρα σου, γιατί τα τελευταία βράδια τυχαίνει να περνάς μια βόλτα από τα όνειρά μου, με αποτέλεσμα να ξεδιπλωνόμαστε παρέα τιοτοτρόφος σε διάφορου είδους ψυχαγωγικά και μη αθλήματα. Οπότε, παρότι είναι προϊόντα της φαντασίας μου, θέλω να ζητήσω συγγνώμη με τον άντρα σου. Δεν έχουν γίνει, το ξέρω, αλλά εγώ τα φαντάζομαι. Λοιπόν. Unboxing από επαγγελματία YouTuber. Παρακαλώ. Τον Παούλο. Όχι, κοίτα. Το επαγγελματία YouTuber τι θα έκανε. Τι θα έκανε. Πρώτα απ' όλα. Κάτι ιδιαίτερο θα είχε πάνω του. Είπαμε τον ήλιο. Α, η σκουραλή. Η μαλλί. Κανένα ρούχο περίεργο. Ναι. Και θα έλεγε. Όμω δεν είναι ο Γουάγιο Χιέ. Πρώτα αυτά τι να ανοίξω. Καβάλε. Ρούχα μα την κουραστή. Πάω σε βίλα 5.000 ευρώ. Μάγκε εδώ πέρα. Ελληνικά κλασικά πατροπαράγωτα. Τι λέει του λαού. Εδώ. Πάμε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Σακούλα νούμερο 1. Έχει μείνει χέρια. Λευκή. Έφυγε. Όχι. Ναι. Αλλά θα ψηθούν, αλλά παρόλα αυτά θα πλύνουν. Έφυγε. Κουζίνα υπάρχει. Όπου σε βολεύει. Γεια σου, Κασί και καλησπέρα. Αναγνωρίσιμος content creator, όχι γνωστός unboxer. Σε αυτή τη ζωή δεν πατάει όλα. Πρέπει να διαλέξει τι θα κάνει. Δεν χρειάζεται πλήσιμο. Ισχύει. Θα καούνε τα μικρόβια με τη θερμοκρασία. Παίζουμε μπάλα στα όνειρά σου, Τέο. Κάπα. Τι σου λέει. Μωρό μου, αγάπη μου. Στην πρέσα σε έχει. Αγάπη μου, μωρό μου. Ψυχή μου. Αλέγκα, μωρό μου. Λοιπόν, κάνουμε unboxing. Ωραία, ξεκινάμε. Σακούλα ημιδιαφανούς λευκού χρώματος, στην οποία εντός βρίσκεται περιτύλιγμα λευκού χρώματος. Μην πεις τι είναι, απλά μην ξέρω. Το οποίο λέει καθαρό βάρος 575 γραμμάρια. Ίσα ίσα, παιδιές. Πρέπει να είναι ενιαία μάζα, δεν διακρίνω ψιλοκοψίματα ή κυματοποιήσεις. Κυματοποιήσεις. Και εντός λίγων λεπτών της λευκής συσκευασίας παρατηρούμε μία έσωθεν, ακόμη μικρότερη, ερυθρή συσκευασία. Ερυθρό αιμοσφαιρίου. Την οποία ξετυλίγοντας παρατηρούμε ένα πολύ ποιοτικό κοκκινολευκό χρώματος κρέας, το οποίο φαίνεται να έχει υψηλή ποιοτικότητα σε πρωτεΐνη και αμινοξέα και αιμοσφαιρίνη. Και με την ιδανική διαχείριση ότι θα βγάλει ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Αν είναι να μην τρως με 4 δάχτυλα, με βλέψεις στον ύπνο. Ειρήνη, μπορεί στο ύπνο μου να μην τρώω με 4 δάχτυλα, αλλά κάνω κάτι άλλο. Τι είπα! Με 4 δάχτυλα! Λοιπόν, τι κρέας είναι καταρχάς. Λοιπόν, μπορώ να το γυρίσω την άλλη. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, για αρχή, λόγω χρώματος είναι μοσχάρι. Λόγω χρώματος, ξεκάθαρα. Αλλιώς, άμα ήταν το ίδιο συγκεκριμένο, θα έλεγα ότι είναι λαιμός. Οπότε, ένα το κρατούμενο είναι μοσχάρι. Ναι. Δύο το κρατούμενα, τι κοπή είναι. Τι κοπή. Το κοπή τη πίτα. Δεν είναι ότι δεν έχει καθόλου λίπος για να πούμε ότι είναι μουάι κάτι τέτοιο, οπότε ξεφεύγουμε από εκείνο το σημείο. Πάμε, βλέποντας ότι έχει λίγο λιπάκι, πλησιάζουμε λίγο προς λαιμό φάση. Λαιμό και πέριξ. Μάλιστα. Τώρα, τα πέριξ, τι συγκεκριμένο παίζει να είναι το πέριξ. Ράντομ, σπάλα και ό,τι βγει. Ωραία, είναι ριμπάι. Α, οκ. Okay. Από ελληνική μοσχίδα. Το βρήκαμε.
chat γράψτε έναν άσο όσοι δεν ξέρετε τι είναι το ριμπάρι. Καλησπέρα Σπύρο, πάμε για... Ναι, εννοείται. Πάμε να ξεδηλωθούμε, διάρκει ο τρόπος και αναλόγως. Ένα άσο όσοι δεν ξέρουν το ριμπάρι και γράφουν άσο. Γεια σου καβαλάρι. Θες να εξηγήσεις στους φίλους μας ως γνώσου καλοπαιδικού κρέατος τι είναι το ριμπάρι. Λοιπόν, το ριμπάρι είναι το κομμάτι πώς είναι οι σφαλοπριζόλες πιο μπροστά. Από το... Έστω και εγώ από το μοσχάρι. Μπράβο. Ναι. Από εδώ ξεκινάνε οι σφαλοπριζόλες, ωραία, που είναι στα πλευρά. Λίγο πιο πάνω εδώ, σε αυτό το κομμάτι μέσα, είναι το ριμπάι, το οποίο είναι ένα κομμάτι ολόκληρο εδώ, το οποίο δεν δουλεύει πολύ, οπότε έχει λιπάκι και είναι μαλακό. Αυτό κανονικά, άμα το βάλεις με το κόκαλο, είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι το roast beef. Ναι. Το έχεις δει ποτέ roast beef? Έχω δει το πλακόν που κάνω roast beef. Ναι, αυτό είναι το κομμάτι. Πόσο την πήρα, για πες τιμή, να τη βάλω από πάνω μου. Ναι. Η τιμή δεν έχει. Και χαρά σου μου την έχει. Λοιπόν, τιμή. Είμαστε στα 7,94 τα 575 γραμμάρια. Άρα χοντρικά 15 με 16 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, σκουπίδια. Δεν το φέρνουμε για κάτι. Όχι. Ωραία. Στην ίδια σακούλα και... Ναι, αυτό θα πάνε σκουπίδια όλα, όπως είναι. Ωραία, την κρατάω εδώ για να πάμε... Νερατζούλα τέλος! Πάμε, επόμενη γραμμή. Δεύτερη συσκευασία. Καφέ χρώματος. Αμα. Πιο γκόβης θα μπορούσα να πω. Και πιο ακριβή. Συνολικό βάρος. 1,5 κιλό παρακαλώ. Μην πεις τιμή τώρα. Δεν λέω τιμή. Ξεδιπλώνοντας. Δεν νιώθω το ότι είναι κάτι που έχει κυμαδοποιηθεί. Ή ψιλοκόφτη, νιώθω ότι είναι πάλι μια ενιαία μάζα κρέατος. Θα μπορούσε. Η οποία έπεσε έξω έχει ψιλοκοφτεί, η οποία έχει ψιλοκοφτεί σε πολλά μικρά κομματάκια. Ετοιμαστεί για γλυφομούνια. Ναι. Αυτά σίγουρα είναι ρίτς. Βλέπεις κάποια κόκκαλα. Ναι. Τώρα, τι είδους παΐδια είναι. Μπράβο. Από το χρώμα, να πω ότι είναι αρνίσια. Κοντά είσαι, είναι κατσικίσια παϊδάκια. Αλφα-αλφα ποιότητα. 1,5 κιλό. Γάλακτος. Ναι. Γάλακτο, το τρως και ομό. Τόσο γάλα είναι. Α, γι' αυτό εδώ πέρα δεν στάζει κάτι άσπρο. Υπάρχει. Λοιπόν, αυτά φεύγουν και να μπουν στην σταδιά μέσα να ξεκινήσουμε. Δεν θα παίξουμε μαρινάδα. Καμία μαρινάδα. Αλλά το πιπέρι μόνο. Α, έχω φέρει Green Philosophy που μου είπε. Οπότε, τσάκ, όπως καταλαβαίνετε, υψηλή γαστρονομία σήμερα. Οποιαδήποτε απώλεια είχε ο Σπύρος τελευταίες μέρες σε πρωτεΐνη, θα την αναπληρώσει πάρα αυτά. Μια χεβέ. Μια χεβέ. Και πάμε ευθύς αμέσως. Περίμενε. Α, οκ. Okay. Να ξεκινήσουμε λίγο, να ετοιμάσουμε μια σχάρα να φύγει. Παρένθεση. Να πάει αυσίσιμο. Συνολική αξία, άμα είναι καλά, 22 ευρώ. 22 ευρώ, 1,5 κιλό παϊδάκια γάλακτος κατσικίσια. Ναι. Τα οποία ούτε πλήσιμο, τίποτα. Τίποτα. Ποτέ δεν πλένουμε το κρέας. Πρώτη κίνηση. Welcome. Οπότε, εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, οφείλω να δώσω και εγώ προσωπικά μία συμβουλή στις γυναίκες του stream ή σε όσους αρέσκονται σε τέτοιου είδους καταναλώσεις τέτοιων ρυθμάτων, ότι δεν πλένετε το κρέας που καταναλώνετε. Ποτέ. Όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Όσες καταλάβατε, καταλάβατε. Οι υπόλοιποι λυπάμαι. Ναι, οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Θα μείνετε τσομπάνετε για πάντα. Μην πλένετε το κρέας που καταναλώνετε. Λιώμαι. Τα κουμπάω και λιώνουμε. Τώρα θέλει ένα κοντινό σκηνοθέτης, ναι, βέβαια. Αφρός. Ο ορισμός του γάλακτος. Αλάτι, πιπέρι. Τίποτα, κατά... τελεία. Ναι, μετά το ψήσιμο ή τώρα. Τώρα. Μετά, άμα θες, μπορούμε να παίξουμε λίγο λαδολέμονο. Μέχρι εκεί. Κοίτα, και εγώ πιστεύω το λαδολέμονο είναι του μας. Δηλαδή, μόνο λεμόνι είναι το, το τέλειο. Το λέγατε καλά που λέει. Αν είναι κανό το κρέας. Σου λέω, μιλάμε για ποιότητα τώρα, άλφα. Δεν βάζεις. Τίποτα. Λοιπόν, πάρα φέρα λένε πιπέρι.
Καβάνης είναι θέλει. Μια χαίρομαι. Σας αφήνω μαλακά να μην πάθε καμιά αναγούδα. Αυτό, φίλατε, είναι streamer, πού θα το τοποθετήσετε. Αυτό θα μπει σε ηλεκτρική σάρα, ναι, και θα ψηθεί και ο τρόπος. Για πόση ώρα είσαι από το ηλεκτρικό. Δεν έχει ώρα, όταν το δω εγώ την είναι ψημένο, με το μάτι, με την εμπειρία. Μα με τη σάρα θα το ψηθεί. Αλλά... Άρα κατά 20 άλλο, μισά άλλο, ναι. Όσο χρειαστεί. Και εφόσον τοποθετήθηκαν τα κράτα μας, άλλο φερτής χάρας, συμπληρώνουμε αλατάκι πιπεράκι, κουμπώνουμε καλά, περιστρέφουμε, επανατοποθετούμε αλάτι και πιπεράκι από την έτερη πλευρά του κρέατός μας, προκειμένου να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν με πιάσει μόνο ο καμερμαλάκης και συνεχίζω να μιλάω έτσι. Για πάλι, για πάλι. Και στα βίντεο σου. Το παίρνει και μου μιλάω καλά που να κρυφτεί από αυτό. Χάλασε. Δεν χάσεψε. Λοιπόν, η πρώτη τέτοια χαιρετάει. Να τη λήξω αυτά που μείνανε. Μισό έχω. Α, οκ. Γεια σου κάνουρα, αλάτι με μέτρο, όχι ρε τι ανάγκη έχει, αφού έχει και το λιπάκι και πάνω είναι μια χαιρό. Που έμπλο, μένω κοντά να πάρω κανένα δύο τρία μπουκαλάκια γεροβασιλείου και να έρθω. Όπου έμπλο λέει να πάρει κανένα γεροβασιλείου και να έρθει. Έλα. Όπου έμπλο λέει να πάρει κανένα γεροβασιλείου και να έρθει. Γεροβασιλείου. Λέει ναι, μένω κοντά. Ω Παρασκήρια, έφερες τον GOAT! Και όποιος είναι αυτός δίπλα. Να, ένα στοιχείο, εσύ το βρήκα πάνω. Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω αν θα τα ψήσουμε. Θα δούμε. Ανάλογα την όρεξη. Μα εγώ σου είπα, άμα είμαστε τρία άτομα, είναι too much. Δεν υπάρχει too much. Θα ξεκινήσεις. Φάτα αύριο φρέσκα, μου φάρε. Συμβουλή πάλι προς τις γυναίκες του stream και τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, όπως έτσι προσδιορίζω καθένα. Το κρέας πάντα τρώγεται φρέσκο. Παρακαλώ. Τελεία. Επόμενο unboxing. Λοιπόν, η τρίτη κατά σειρά συσκευασία την οποία αφαιρούμε από τη μαύρη σακούλα είναι και αυτή καφέ χρώματος. Μέσα διακρίνω κάτι ογκώδες και μεγάλο σε έκταση, το οποίο πάλι δεν διακρίνω να έχει κυμαδοποιηθεί και πρέπει να είναι σε ενιαίο μέγεθος. Και ξεφυλίγοντάς το, οι ενδείξεις που είχα επιβεβαιώνονται. Είναι αριστούργημα, μόνο που το βλέπεις θες να το κάνεις έρωτα, συνολικό βάρος 800 γραμμάρια στον κιλά, χαλαρά, ούτε 39 ούτε 801, 800 τζάς, και είναι με το κοκαλάκι του, με το λιπάκι του, με τα όλα του. Λοιπόν, φίλε Τέο, επειδή δεν γνωρίζει αυτό τι στο μπούτσο είναι ούτε περισσότερο καταστηματάρχε, δεν είναι Tomahawk. Είναι γαμημένη πανσετομπριζόλα χοιρινή. Οκ, μια χαίρε. Άσχετο. Λογικά θα κολλήσουμε στην ονομασία. Άσχετο, το πιάνω όλο. Τι να φτιάξει. Να το βάλει στη θέση. Λοιπόν, και τώρα που δείξαμε και αυτό εδώ το ζελεδάκι, ο Τέο με τα μπαχαρικά από τους φίλους μας, τους αδερφούς Μαλιώρα, θα του κάνουμε ένα ωραίο, πώς το λένε, μαριναρισμα. Αυτό που μου φέρει είναι, λέει, αυτό για μπέι στο νερό. Ναι, για χοιρινό ή μοσχαρίσκο το σούβλι. Θέλουμε σιγαριά, ποτήρι με νερό και κουταλάκι. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μαγειρέψει, είχαμε δοκιμάσει το μείγμα μπαχαρικών για χοιρινό. Και τώρα είπα, για να διαφοροποιηθούμε, να το παίξουμε σε ένα, να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό, πήρα το μείγμα μπαχαρικών που είναι για σουβλάκι κοντοσούβλι και λέει σχάρα, φούρνο, τηγάνι. Πιστεύω να μας δικαιώσει, και εγώ δεν το έχω δοκιμάσει ακόμη. Είναι αυτός που τρώει σκυλοτροφή. Ρεϊτσόλι, έχω βγάλει 300 βίντεο, αυτό θυμάσαι εσύ. Τι είπα. Ξέρεις το θέμα. Παρακαλώ. Ότι το ποτήρι χωρίς το νερό, πόσο
Α. Καλησπέρα σε όσους είδατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας προτιμάτε. Κοίτα, άμα είναι 800 γραμμάρια, θα χρειαστούμε... Εντάξει, 800 δεν είναι, γιατί έχω κάτω. Πες 500. Ναι, ωραία. Θα χρειαστούμε γύρω στα 40 με 50 ml νερό. Ωραία. 40 με 50 ml βάλε το μπουκάλι. Α, οκ. Okay. Μαρνάρουμε εδώ πέρα, όχι. Μαρνάρουμε σε ένα... Για να φρόγα να γιατί όχι εδώ. Θα γίνεις φουτάρας. Όχι ρε, δεν λέω ρε. Απλά πιστεύω την υπερβολή που έχεις φέρει και μουστάρδα. Αφού είμαι αλλιώς βάζουν Ελλάδα μουστάρδα. Και μετά το μείγμα. Ναι ρε, σε κάθε μείγμα λέει, αυτό ας πούμε λέει, λάδι, νερό, μείγμα, τίποτα άλλο. Α, όχι μουστάρδα, έχει, είχα δει που βάζανε και μουστάρδα. Έχει άλλα που λέει βάλε και εκείνο, βάλε και τώρα. Ωραία, ωραία, το αφήνω. Συνήθως, αυτά που έχουν για κοιμά, θέλει αυγό, κρεμμύδι, μουστάρδα. Κοίτα και να πεις ότι θέλουμε μουστάρδα, που λέω ότι βάζουμε και ομή μετά από το κομπλέ. Τι είναι! Λοιπόν. Μπράβο, μπάνιο το έκανες με το λάδι, άσχετε. Ρε μη μιλιά! Δείτε εδώ πέρα να μάθετε μπαλίτσα. Τσομπαναρέ, άσχετε. Βάλουμε. Λοιπόν, 25 γραμμάρια από το μείγμα. Γεια σου Θεία, καλησπέρα. Ωραία, εδώ πιστεύω είμαστε καλά. Μία βασιλόπιτα δεν θα κόψεις. Έκοψα βασιλόπιτα. Και βασιλόπιτσα έκοψα. Γεια σου Βόλτ, γεια σου Λιάρη. Έναν άσο που δεν έχω χαιρετήσει. Πάμε. Και τώρα κάνουμε ανακάτεμα. Λυπάμαι Μαντάν. Καλή συνέχεια. Όχι, αλλά αποσιολόγια. Γεια σου Κάλουρας, Μπουλούκος, Dark Barrel, Τζον Κάπα, Κουνέλας. Με το δάχτυλο Τέο. Α! Γεια σου Πίτου. Είπαμε, θα θέλουμε σαν πόλ για κάποιο challenge ή κάτι τέτοιο. Επειδή σήμερα έχω το Masterchef, ναι. Αν πιάσουμε το σαν πόλ, βλέπουμε το επεισόδιο 2. Α, οκ. Okay. Οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι τέτοιο. Άρα, αν πιάσουμε... Μπορούμε όμως να πούμε στα επόμενα H-Subs να κάνουμε κάτι. Ναι, ή αν πιάσουμε το σαμπόρ για το MasterChef, αναγκαστικά θα τα φάω με μαχαιροπύρουνο. Τι είπα. Να σε δω να τρως παϊδάκι με μαχαιροπύρουνο. Αναγκαστικά, τίποτα. Απαγορεύεται να βάλω χέρι. Ωραία. Αν πιάσουμε σαμπόρ μέχρι να ξεκινήσουμε να τρώμε, ο Τέο θα χρησιμοποιήσει μαχαιροπύρουνο στα πάντα. Μόνο μαχαιροπύρουνο. Μόνο μαχαιροπύρουνο σε όλα. Τίποτα, χέρι πουθενά. Πουθενά θα κουμπίσει πουθενά. Δηλαδή, τη μύτη να θέλω να φυσήξω με μαχαιροπύρουνο το δείξα. Γεια σου Φώτη, Flower, Duck, Duck. Σήμερα θα δούμε το πρώτο επεισόδιο. Και έχουμε βάλει σαμπόλ για το επόμενο, για αύριο. Φραπές έγινε, όχι θέλει ένα κάτεμα να διαλυθούν, έχει πολύ πράγμα μέσα. Βάλε κάτι και όλες να το δούμε. Λοιπόν. Να τους δείξω ένα κοντινό πώς είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Ριστόρια έκανες. Όχι, θα κάνω τώρα. Τζιμ Ναέλη. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να καταναλωθεί έτσι, έχει πολύ έντονη γεύση. Φανταστείτε ότι αυτό θα μοιραστεί σε όλο το κρέας. Έτσι. Λοιπόν, άσο, αν θέλετε να δείτε τον Τέο να τρώει μόνο με χέρια. Δύο, αν θέλετε να το δείτε να τρώει παϊδάκια με μαχαιροπύρουνο. Και όλα τα υπόλοιπα μόνο με μαχαιροπύρουνο. Και τα καθέκαστα. Τα πάντα όλα. Η πιο πολύ ματάνε άσο. Άρα τι θέλουμε. Θέλουμε τα χέρια να φας. Ω ψέματα, άκυρο. Ήρθαν όλα τα διάρκεια. Άκυρο. Μαρεφιλέ, το να βλέπουμε τα χέρια, μπαίνει στο YouTube και το βλέπω. Το μαχαιροπύρουνο είναι το δισεύρο εδώ. Ωραία. Οπότε κρατάμε το challenge. Αν πιαστεί το σαμπόλ, ο Τέο τρώει με μαχαιροπύρουνο τα πάντα, μέχρι και παϊδάκια αρνήσια. Ωραία. Θα τσεκίσια. Θα κάνεις το μασάζι να το κάνεις. Εγώ. Ωραία. Θα σε περιχύνω και θα επαλήφεις. Πάμε. Απλά θέλει να καθίσεις και κάνα δεκάλεπτο λίγο να τα πιει. Θα αφήσουμε.
Δείξτε το. Λοιπόν, το μισό από εδώ και το μισό από την άλλη. Ή βλέποντας εγκάμπτας. Λίγο ακόμα από εδώ. Α, είναι χερβέ. Ωραία, πολύ γεύση. Α, γιατί να κόπας, ωραία. Γιατί να λέω εμείς και εγώ, αφού τα βάζω εδώ πέρα και τελείωσε. Και τελειώνει η ζωή. Να σου ρίξω, να σου ρίξω όλο. Φέρετε. Όλο. Αυτό άμα το αφήσουμε τη συσκευασία με το ρουφά. Ναι, αυτό θα κάνω. Ρουφ, θα το κλείσω μέσα. Ρουφ. Κλείσω το υπόλοιπο. Και τζιτζιν. Το βάζω με το χίδι. Ναι, ναι. Και τώρα το κλείνουμε. Εντάξει, πρέπει να τους πάμε και μια βόλτα λίγο στη σχάρα μέσα όταν είναι να πούμε. Νοείται, να γίνει με τον τρόπο σου. Για να λόγω σου. Το πρέπει on cooking στην. Άσε στην άκρη. Επαλή. Εδώ. Εδώ. Πλένουμε και συνεχίζουμε. Όψι, ρόμι τσάτ, καταλάβουμε ότι το ήθελα. Ή το ήθελα. Κανα μπέτ θα βάλεις, τι μπέτ δηλαδή. Για έξι καμία ιδέα. Καλησπέρα, τα μπαχαρικά αυτά τα σπάνε. Ναι, και είναι και φθηνά. Και δεν θέλει πολλά μπερδέματα. Τα βάζει αυτά σε νερό, τα διαλύει, τσάκ, πάρ μέσα. Απλά εγώ δοκίμασα και τα άλλα που έχουμε για μπιστέκια. Και εκείνα θέλουν έξτρα υλικά. Θέλουν κρεμμύδια, θέλουν αυγά, θέλουν διάφορα. Αυτά που δεν είναι για κοιμάδες, που είναι για στερεά κρέατα, βγάζουν πολύ καλύτερο πιο νόσιμο αποτέλεσμα γιατί είναι πιο εύκολα. Και απλά τα μπερδεύεις με νερό, επάλυψη, τσακ μπαμ και λοιπόν, τα περιχύνεις. Τελευταίο unboxing, μέχρι να γίνουν τα κρέατα, να έχουμε να τσιμπάμε κάτι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τσακ. Τέταρτη κατά σειρά συσκευασία, σε μπλε σακούλα, το περιπήρημα που βρίσκεται εντός είναι καφέ χρώματος και διακρίνω κάποια σχέδια από ψαράκια επάνω. Άρα μας προειδιάζει ότι δεν είναι κάτι που περπατάει, αλλά είναι κάτι που κολυμπάει. Ανοίγοντας τη συσκευασία, γεια σου Παναγιώτη, διακρίνω κάποια ζωάκια τα οποία είναι μικρά σε μέγεθος και γκρι χρώματος. Για γράψε μας στο chat, τι μπορεί να είναι αυτά τα ζωάκια που κολυμπάνε, είναι μικρού χρώματος, μικρού μεγέθους, sorry, και γκρι χρώματος. Τα μπαχαρικά είναι αυτά, από Grill Philosophy, για σουβλάκι, κοντοσούβλι, σχάρα, φούρνο, τηγάνι. Για χειρινό δηλαδή. Το βρήκα κατευθείαν τα σχέδια του πολέμου. Για πες. Και όντως είναι γαρίδες. Είναι γαρίδες λοιπόν. Πάς το μου, okay. Τις καθαρίζω. Ναι. Είναι γαρίδες ερμανικού. Είναι γαρίδες από το Εκουαδόρ, αποψυγμένες. Αν δεν είναι οι καλύτερες γαρίδες στον κόσμο. Είναι, παίζανε χειρότερες γαρίδες. Γιατί ξέρεις, οι γαρίδες ερμανικού είναι καλύτερες στον κόσμο. Βέβαια. Λοιπόν, οι άλλοι έχουν καραϊβικές, αυτά νήσους και οι μανιτζιόν που έχουν, γαρίδα θερμαϊκού, η καλύτερη. Που επιπλέει το σκατό, η καλύτερη από όλα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μέχρι να κάνω εγώ τα εντεράκια, ναι, θέλω να σκεφτείς και εσύ και το chat, ναι, τι Παρασκευή θα κάνουμε με τις γαρίδες. Κοίτα, η πιο mainstream είναι γαρίδα κατάρυφη. Εντάξει, μετά το σαγανάκι εννοείται. Ποιο του λέει γαρίδα σαγανάκι, τι είμαστε στο 80 είμαστε. Έχει, πώς δεν έχει. Δεν θα πας σε μαγαζιά, πας γαρίδα σαγανάκι. Όχι, θα την πάρεις και την θέλεις, επειδή με αυτόν τον τρόπο μόνο την πουλάνε. Επειδή είσαι Σαλονίκη, γίνω λιάσκη. Ναι, ναι. Κοίτα, άμα το σχεδίδιο φίλια έχει σισχά, έχει μακαρόνι να την κάνεις όπως μουσάρεις. Έχει χίλιους δύο τρόπους. Ωραία. Ξεκίνα λέγε και θα σου λέω εγώ ναι ή όχι. Ωραία, σαγανάκι. Όχι. Σχάρα. Όχι. Όχι. Σε φάση, σε σουβλάκι και τηγάνι. Όχι. Όχι. Κανταΐφι. Όχι. Deep fry. Όχι. Όχι. Με πορπούκι. Όχι. Φούρνο δεν νομίζω. Όχι. Αχνηστές. Όχι. Όχι.
Βραστές. Όχι. Η Ρωσιλία. Κάτσε να πάρουμε μια ιδέα. Τελείως. Αυτά ξέρετε, δεν ξέρετε. Κακαρόνι. Τι είναι το κακαρόνι. Μακαρόνι είναι. Α, μακαρόνι. Τελειώσαμε το καθάρισμα. Ένα πετάκι. Τι, ριζότο. Όχι. Όχι. Και φτεδάκια. Όχι. Όχι. Μπίσκ. Όχι. Όχι. Okay. Μπίσκ, άμα την κάνει, θα πρέπει να τη σχεδόσουμε τα βραβιά. Σωτέο, ψητήο, αυτό όχι. Α, ταρτάρ. Όχι. Ταρτάρ, δηλαδή το μόνο ψιλοκομμένο. Ναι. Όχι. Όχι. Ωραία, δεν θα φάμε. Καλή να φρικασέ. Όχι. Ομοιόν. Δηλαδή ψημένη στα οξέ. Έλα, πάρε βοήθεια από το τσάτα τελειώνουν. Γιατί το γράψαμε. Το έχουνε βρει. Αυτό που λέτε μπούρα. Όχι. Όχι, αυτό δεν είναι. Σεβίτσε. Ναι. Ναι, το ταρτάρ με το σεβίτσε. Καμία σχέση. Το ταρτάρ είναι τελείως ομό. Το σεβίτσε ψήνεται στα οξέα από τις περιδοειδές. Ναι. Άρα θα το βάλεις ομοί με λεμόνια και πόρπα ισορίες. Έχεις φάει από τα σεβίτσε. Καρύδα όχι. Αλλά ψάχνει, ναι, νομίζω. Α, έχεις φάει σεβίτσε. Λαβράκι πρέπει να ήταν. Πρέπει να προαμιμονήσω από χρόνο. Τώρα αυτό που σου λέω παίζει να έχει 10 χρόνια, οπότε το ότι ψάρει... Για δόλωμα της πήρε. Και λέει είπαμε για ψάρεμα. Πήραμε γαρίδες σε Εκουαδόρ για να πάμε στο Θερμαϊκό και να πιάσουμε γαρίδες σε Θερμαϊκό. Ψσσ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 σss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 
πρωί, μαύρη θάλασσα, δεν διανύεις. Στα... στο TikTok. Αλλά και ο τραπεζικός λογαριασμός δεν θα όσο κράζουνε, κράξτε! Κράξτε! Πραγματικά, φίλε, πρέπει να... Όσο κράζουν, τόσο... Το μέτρα της εποχής. Θες να είμαι ο μοναδικός content creator που τα κάνω hit και δεν κονομάω. Τι είναι, α. Εμέ. Ναι, αλλά εσύ... Θα οικονομήσω πάνω. Αυτό, πάω στο μέλλον. Οπότε κράξτε, μάγκες, κράξτε. Όσοι θέλετε, ξεδικνωθείτε στα σχόλια, δεν γράφω τίποτα. Απλά σχολιάζω από κάτω, μην το πάρεις τραβά. Μπε, αν θα του αρέσει το σεβίτσι του Τέο. Σιγά μου θα αρέσει. Δεν σε έχει ξαναφάει. Φίλε, κοίτα, άμα είναι κάτι με αγνή πρώτη ύλη, σωστά μεταχειρισμένο, με ισορροπίες γεύσεων και αρωμάτων, πολύ δύσκολο. Άμα γίνεται, πώς το λες, άμα έχει χαρακτήρα η μαλακία που λες. Άμα έχει χαρακτήρα και προσωπικότητα. Άμα είναι μεστό. Πόσες χασολέξεις μπορεί να σκεφτείς για να γεμίσεις ένα βίντεο. Μα ξέρεις το θέμα. Το να γεμίσεις ένα βίντεο φτάνει και δύσκολο, συμφωνώ. Όχι, θα σου πω. Απλά ανοίγεις την κάμερα και τρως. Α. Ναι, θέλω να σου πω, άμα θες να το γεμίσεις, το γεμίζεις. Αλλά το θέμα είναι να κρατήσεις ευχάριστα. Να το κρατήσεις. Δηλαδή, θα πεις και τη βλακεία, θα πεις και το έξυπνο, θα πεις και το ψυχολογικό, θα πεις και το κυκλοπαιδικό. Θα δεις και κάτι που δεν είναι. Πρέπει να του δώσει και ένα άλλο POV από αυτό που τρως, δηλαδή μία θα τραβήξει από πάνω, μία από έτσι. Εδώ του άρεσε το σουστρόμιν. Το σουστρόμιν μάγκες, καλά αν ξέρεις τη μελωδιά που είναι για τον Μπέο, είναι πάρα πολύ αλμυρό. Αν το ξαλμυρίσεις, μπορεί και να παλεύει. Λέει ρε μαλάκα το παιδί. Τι να ξαλμυρίσεις ρε μαλάκα, αυτό είναι για σκουπίδια. Όχι, όντως, άμα το ξαλμυρίσεις, παιδί. Πιο νεκρό και από την έκρα. Το μπακαλιάρο, σκορδαλιά που τρώμε. Αν δεν το ξαλμυρίσει και πα το φάσει έτσι, δεν τρώει. Αντίστοιχα γι' αυτό. Μπορεί, αν το ξαλμυρίσει, λέω εγώ, υποθετικό σενάριο, δεν το δοκίμασα, θα βγει κάτι ωραίο. Ο Κρις τώρα έχει πιάσει τον παπά και το φέρνει βόλτες. Ο Κρις ξεκίνησε τον downfall, να ξέρει. Την κατηφόρα ξεκίνησε. Ρε φίλε, κοίτα, το άλλο σου πω την αλήθεια. Έχω μιλήσει πολλές φορές στο τηλέφωνο off video. Γιατί με παίρνει τηλέφωνο, θέλω βοήθεια εκεί, θέλω να κάνω αυτό, θέλω να κάνω το άλλο, θέλω να κάνω το άλλο. Η τελευταία φορά που μιλήσαμε τηλέφωνο ήταν που με πήρε Χριστούγεννα. Με παίρνει τηλέφωνο. Ούτε χρόνια πολλά ούτε τίποτα. Έλα, έχω live στο TikTok, έλα να μπεις moderator. Δεν μπορώ, θέλω βοήθεια. Κάτσε ρε μάν. Ναι, μπαίνω στο TikTok. Δεν με κάνει moderator. Περιμένω 5 λεπτά, κλείνει το stream. Τον παίρνω την επόμενη μέρα τηλέφωνο, τίποτα. Τον παίρνω πρωτοχρονιά, τίποτα. Πάντα πλύνω, έρχομαι. Ναι. Με παίρνει δεύτερη μέρα.
Μου λέει, έλα, θέλω βοήθεια εκεί, θέλω βοήθεια εκεί. Εν τω μεταξύ, αυτό που το θέλω βοήθεια, δεν είναι και εγώ τον έδωσα το ελεύθερο. Τον έχω πει, ρε παιδί μου, ό,τι χρειαστείς, παίρνω. Ρε φίλε, πες ένα καλή χρόνια, πες ένα χρόνια πολλά. Κατάλαβες, πες κάτι. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά μου φαίνεται ότι έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά μου φαίνεται ότι οι καταστάσεις, δεν ξέρω εγώ τι, τον έχουν επηρεάσει και έχει αλλάξει πάρα πολύ. Αυτά. Ναι, τώρα για αυτούς που λέτε, θέλω ένα φίλο που σε κράζει, επειδή τρώσει με τα χέρια, τι να του πω, πες σου να συνεχίζει να με κράζει, γιατί έτσι ανεβαίνω. Και εσύ να κάνεις συνεργασία, να κάνεις μια συνεργασία, το γνωρίζετε. Okay. Εγώ παιδιά σας το λέω ειλικρινά, δεν έχω θέματα και μπροστά τα λέω και ο stream τα λέω και ο βίντεο τα λέω, πάντα γενικά εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Δεν είναι αυτός που γνώρισε εγώ το καλοκαίρι. Το λέω χήμα. Έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν είναι πόσο καλύτερο ή πόσο χειρότερο. Αυτό δεν... το κρίνετε εσείς. Ναι, δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε τη γαρίδα. Τι το ποδετούμε στο πόδι. Έχουμε βγάλει και το περάκι και τα τσόφια. Έχει γίνει το λίτσα εδώ. Ότι όχι μεγαλό κάπου ασάμ και θα σπατώνει ακόμη ο ίδιος ο Ρίγκος. Κοίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια. Από την πρώτη μέρα είπα το εξής, ξεκινά τα βίντεο. Δεν με νοιάζει τι θα φοράω, δεν με νοιάζει τι θα λέω, δεν με νοιάζει τι θα λέω ο κόσμος. Γιατί, και πες ότι μέσα στο εκατομμύριο πετύχει αυτό το πράγμα, δεν θα έχουν μετά την απέτηση να με βλέπουν με τη χρυσή καδένα, με το πουκάμισο. Να φλεξάρεις. Ναι, θα είναι ο ίδιος. Το ίδιο τραγικό. Οπότε, μια χαρά. Εντάξει και εσύ εκμεταλλεύτηκες τη φήμη του για πολλά λογικό να παιδιά, όλοι κερδίζουν τα κολλά. Δεν έχει σημασία αν ένας είναι πιο μεγάλος ή πιο μικρός. Και ο μεγάλος θα κερδίσει και ο μικρός θα κερδίσει. Αυτό τώρα ξέρετε, γιατί νομίζω ότι έτσι θα με κάνει εγώ να νιώσω άσχημα ή να ξεσναμπώ στο τρυπάκι ή λίγο. Όσοι διαθέτετε πάνω από 50 IQ, προφανώς και καταλαβαίνετε ότι από τα κολλά κερδίζουν όλες οι πλευρές. Τώρα, όσοι έχετε κάτω από 50 IQ, μην προσπαθείτε να αποδεικνύετε ότι έχετε κάτω από 50 IQ. Το ξέρουμε. Το καταλαβαίνουμε. Δύο, βγάζει τίποτα από το YouTube. Κοίτα τώρα να σου πω στην ουσία, χωρίς να σου πω νούμερα, αυτό που βγάζω είναι τις βενζίνες μου για τα PNL για τα βίντεο που κάνω. Τόσο απλά. Και σε πολλά μαγαζιά τρως και δωρεάν. Αυτό το συμπέρασμα πώς γίνεται. Δεν τρως και δωρεάν σε μερικά μαγαζιά. Στο 10% κι άμα. Τι λες? Ναι. Εγώ παίρνω πολύ παραπάνω. Ρε φίλε, κοιτάξτε, για να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να πω ό,τι θέλω και να μην με κρατάνε μετά από τη σακούλα σε φάση. Τι είπες? Κατέβασε το, δεν μ' άρεσε. Εκείνο το σημείο έτσι. Οπότε για να είσαι πιο free. Ναι. Σαν κρίνεται. Φαντάσου, η πλειοψηφία μου λέει. Η πλειοψηφία. Θα σου πω το 70% μου λέει δεν θέλω λεφτά. Σε αυτούς, στην πλειοψηφία, αφήνω ένα εικοσάριο, λέω ξέρω κράτο από μπαρ για τα παιδιά που δουλεύουν κάτι τέτοιο. Ναι, εντάξει, λέει, τώρα πάω στο μπαρ. Το κάνει. Ναι, όχι. Okay. Και άμα έχω κάνει ένα βίντεο σε, που λέω σε 50 μαγαζιά, να μην έχω αφήσει τα 3 λεφτά, γιατί παραλίγο να πιάσουμε στα χέρια. Ναι. Σε φάση, όχι δεν θέλω, όχι θέλεις, κατάλαβες. Ναι, ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Και εκεί που κατάλαβα το sad feeling του επιχειρηματία, η μοναδική φορά που είδα επιχειρηματία να κατεβάζει μούτρα ήταν σε ένα βίντεο που θα ανεβάσω τώρα το Σάββατο που έχω πάει να φάω στο Γιώτη. Ο Γιώτης, για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένα από τα πιο ιστορικά γεράδικα της Θεσσαλονίκης, το οποίο δυστυχώς όμως τα τελευταία χρόνια έχει πέσει. Και έχω πάει στο μαγαζί και έχω μιλήσει με την ιδιοκτήτρια, γιατί τώρα έχω αναλάβει κόρη, να τραβήξω κάποια πλάνα, ναι βεβαίως, κάθομαι έξω, παραγγέλνω και μετά στο τέλος
λέει αυτά που είναι να πω. Φίλε, άμα έμεινε στα πόδια τη όταν την πλήρωσε. Σε νερό στα πόδια τη. Ναι, φίλε, γιατί. Κατάλαβε. Όταν. Μα εγώ για να μιλήσω στην κάμερα, τα λέω φωναχτά, δεν τα λέω μέσα στο σώμα μου. Δηλαδή, θα έχει έρθει το σερβιτόρι, θα πήγε η ίδια, κατάλαβε. Όταν λέω ότι παλιά ο γιο τη έτσι, αλλά σήμερα έτσι, και είναι αμαρτία οι επιχειρήσει να χαλάνε τόσο. Δίνω πόρτα. Φαντάζομαι στο μαγαζί μέσα τώρα. τι να την πει. Έχει έρθει κανένα από πάνω σα και κάνει το ζευγάρι. Δεν μπορούμε. Σε δημόσια χώρα είμαστε, οπότε μια χαρά. Έχει ξανασυμβεί, αυτό το λέω. Ναι, γι' αυτό μάγκε, με την κυρά σα και τον παρά σα, δεν μπορεί να σα πει κανεί τίποτα. Πόσο awkward παίζει να ήταν. Είδα. Κοίτα, για αυτή είναι, για μένα να. Αυτή είχε επιχείρηση που θα πάει για αυτό το άδειο διορθώσει κάτι. Εμένα. Λοιπόν, λεμόνι, αλάτι. Και τα αφήνουμε να μαριναριστούν. Ναι, ναι. Έτσι θέλει. Γιατί φίλε, πιστεύω ότι όταν ο άλλος θα πει να δει ένα βίντεο, άμα τυχαίνει να μένει στην περιοχή και ξέρει το μαγαζί είναι μέτριο ή κακό, και δει ένα πεπέ και να λέει «Α, μου είναι γνώσιμο», θα πει τι βλάκα είναι αυτός, για καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ενώ, άμα ψηλοταυτιστεί με τη γνώμη σου ενώ ξέρει το μαγαζί, πιστεύω ότι το κερδίζει κιόλα. Δηλαδή, λε, α πούμε, το τάδε μαγαζί έτσι και έτσι και έτσι. Α, συμφωνώ με αυτόν, ωραίο. Κάτσε να δω κι άλλα βίντεο. Ενώ άμα εσύ του πουλά. Το βλέπει που αρχίζει και ασπρίζει. Ναι, ψήνεται. Μπράβο. Ναι. Ενώ άμα εσύ του πουλά, λαμβάνουμε με τραχεία και πάει και πάει εκεί τη μετριότητα τη μετριότητα σου μετριότητα. Το έχασε τελείω. Λοιπόν, μάγει εδώ πέρα ο Σπύρος, ανακατεύει τι γαριδούλε μου. Μαζί με λεμονιού. Γαρίδα ψιλοκομμένη, χυμό λεμονιού, αλάτι και το αφήνουμε να μαριναριστεί. Και μέχρι να γίνει αυτό, θα ξεκινήσουμε να βάζουμε τα λαχανικά που θα πούνε μέσα. Ξέρει κανένα τι λαχανικά θα πούνε. Όσον αφορά αυτό που λέει ο COS0IW, έχω πάει σε γήπεδο στην Τούμπα την ώρα που έπαιζε ΠΑΟΚ Άρης και έκανα συνέντευξη σε όλες τις καντίνες περιμετρικά του γηπέδου. Οπότε, φίλε μου, καλέ, καλό μου φίλε, αυτό που λες, το έχω ήδη κάνει και το έχω ανεβάσει σε βιντεάκι. Δύο γνώμη για ματζάρι που έκλεισε. Στο ματζάρι είχα φάει δύο φορές. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε. Πολύ φρουφρού, κάρβουνο, έτσι, αλλιώς, από εδώ, από εκεί, πολύ μέτριο, δεν ξέρω, δεν μου άρεσε. Θεωρώ τι ομάδα είσαι. Δεν υποστηρίζω φανατικά, από πιτσιρικάς λέω Άρης. Αν και δεν είμαι φανατικό, δεν ξέρω. Λοιπόν, βρήκε κανένα τι λαχανικά μπαίνουν στο σεβίτσε ή στην σεβίτσοπούτσα σας. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Σωστό, όχι, ξέρω κρεμμύδι. Όχι, ξέρω. Θεώ, μαμάς τίποτα ρε. Κλασική ερώτηση TikTok. Με τι λαχανικά να βάλουμε σε μίτσι. Λοιπόν, προς το παρόν εδώ πέρα βλέπω το ματίνι που ξυλοκόβει ο φως. Ο σεφ παρακαλώ. Ο σεφ, συγγνώμη. Ναι, σεφ θα λες. Θεώ, wagyu έχεις φάει, όχι. Δεν έχεις φάει wagyu. Σόπα. Όχι. Πρέπει να το κάνουμε βίντεο αυτό. Θεώ, αυτός ο μάλλον λέει ότι πας εκεί μόνο και κουράδο. Πώς είναι άλλος να έχει πρώτη συνομιλία και να είναι subscribe. Δεν έχει γράψει ποτέ, έχει πάρει γύψα. Α, οκ. Okay. Ήρθα εδώ να ρουφήξω πλάου, να φάω τζάμπα και να φύγω. Facts. Οι αλήθειες με τη σύνα. Πραγματικά. Έχω ένα ματωμούνι στο μούνο, στο ζούμε να το περάσω. Λοιπόν, ψιλοκομμένο το ματίνι και εν συνεχεία κόκκινη πυριά, λογικά φλωρίνη, αλλά δεν παίρνουμε το έργο την από τη Φλόρινα, μπορεί να έρθει και από άλλη πόλη. 99% από την Κρήτη. Ναι. Πυριά Κρήτη λοιπόν. Κόκκινο χρώμα. Και όσο βίντεο με το γάμο έχει ωραίε παρουσίε που πήγαν. Μη σχολιάζει, δεν το έχω δει ακόμα. Μη λένε για βίντεο που δεν τα έχει δείξει ο Σπύρος στο stream. Ας είναι ας. Αντισυναδελφικό, αντιεπαγγελματικό. Αντιτουριστικό. Ναι. Και αντικοβρομιστικό. Εκτός από αυτά που ξυλοκόβησα, θα χρησιμοποιήσουμε και άλλα λαχανικά. Ναι, και κρεμμύδι ξέρω.
Α, αυτά τα τρία είναι συνολικά. Ναι, κανονικά βάζεις και κόλλια, δεν μ' αρέσει ο κόλλιας, οπότε το βάζω. Οκ. Δύσμα πήρε σπίτι και δεν έμεινε για το φίλο μας, τον Μπούλπ. Χθες έκραζα τους, τους πεπέγγες που έχουν κονέ και πήρανε σπίτι με το δάνειο του Κούλη. Είμαι, εγώ θα σου πω τέρμα, ούτε δύσμα που βάλω δεν το αλήθεια. Απλά κολοφάρδισα από ευκαιρία που βρήκα όσον αφορά ότι πήρα σπίτι με 50 χιλιάρικα, αδερφή οικογενειακού φίλου και ήταν ποσόβατο για να μου το δώσει η τράπεζα. Θεό, τι γυμνασί κάνεις, κάρδιο, βάρη ή μπαλέ. Welcome. Κάνω γιόγκα, πιλάτες, Ελ Μπαμπάκας για 7 χιλιετίες. Ποιος? Ελ Μπαμπάκας. Ελ Μπαμπάκας με unique για 7 χρόνια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Για 7 αιώνες. Τι Θεό, είσαι φλός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα το YouTube έχει άλλη δουλειά. Μπορώ να πω ότι ασχολούμαι με social media management με την ευρύτερη έννοια. Πόσα τραγωγικά το σπίτι, 50. Θεό, είσαι και editor. Editor, λογικά. Μάγκες, εσείς που λέτε όσον αφορά το θέμα editing, από όταν διαχειριζόμουν και το κανάλι του Μπαλίδη, να ξέρετε ότι όταν αφιερώνεις κάποιες ώρες για μια δουλειά, αυτή η δουλειά πρέπει να αμυχθεί. Δεν μπορείς να την κάνεις. Ο τσάμπας δεν είναι. Δωρεάν. Ναι. Οπότε, όποιος θέλει να δει τα editing σχήμου, μπορεί πολύ ευχαριστώ να πληρώσει. Να μου στείλει ίσα και να βρούμε κάποιο deal σχετικά με το editing που θέλετε να κάνετε. Και όπου θα δείσουν δουλειά τη Σεβά, να κάνουν για να δείσουν, δεν συμπαλακεύουν οι πολύχρωμες λεπτές ενίγειες. Μια χαρά. Ζωρό, ρονορόα. Πήρα το Z και κατά δύο πήγε ζωρό στο μυαλό. Αλήθεια, το Z δεν σημαίνει ζωρό. Ρονορόα, ζωρό, το One Piece. Ναι. Άρα καλά πήγε το ζωρό. Καλά πήγε. Η Magic Carry για το πώς βγαίνεις από το σπίτι. Δηλαδή, άμα μάγιαζε η εμφάνιση και το στάλι... Δεν θα το πώς στάλι στο σπίτι. Το μόνο που μοιάζει είναι βρακή τσεκ, κάλτσες τσεκ, πορτοφόλι, κλειδιά, κινητό, τσεκ. Άντε και να έχουμε ένα προσεγμένο κούρεμα του στυλ. Κουρευόμαστε μια φορά το διδόματο, ξέρω με αυτό. Ο Σπύρος εδώ πέρα έχει λεπτοκόψει πάρα πολύ σωστά και προσεγμένα και το λευκό ξερό κρεμμύδι. Πραγματικά, Μάγκης, είναι με επαγγελματική προσέγγιση. Δεν έχετε ξαναματαδεί τέτοιο επαγγελματικό κόψιμο, να ξέρετε. Κοιτάξτε εδώ. Είναι το απόλυτο μπρινουάζ. Ω, τι είμαι! Τι τα ξέρεις εσύ αυτό. Είναι top 10, 10. Λοιπόν, τελειώσαμε τα ψυχοκοψίματα. Η γαρίδα έχει ψηθεί στο αλάτι και στο λεμόνι. Δεν είναι λευκό, αν είναι sorry, μοβ ξέρω. Κόκκινο. Κόκκινο, ναι. Μπορεί να είναι μοβ, αλλά λέγεται κόκκινο. Για κάποιο λόγο. Μπορεί να είναι λευκό, κόκκινο σαν τρόπο. Υποδιέτεψε. Τι μπορώ να σου πει, να το φάμε. Δεν θα είναι η αναλογία σου. Α, εδώ να κάνω μια ενημέρωση ότι επειδή μου είπε ο Σπύρος να έρθω λίγο νωρίτερα, εγώ πήγα γυμναστήριο, αλλά δεν πρόλαβα να κάνω μπάνιο. Και δεν ξέρω, το λέω αυτό γιατί μου ήρθε. Η αγωδία. Κάτι από αποσπιτικό. Δεν ξέρω, ψέκασε γιατί μυρίζω ή. Okay. Α, ήρθε από εδώ, okay. Οπότε να μην νιώθω άσχημα ότι μυρίζω η δροπή. Και ξεκίνησα να ψεκάζω. Είμαι μέσα στην πίχλα και ξεκίνησα να ψεκάζω. Πάντα το σπίτι να βγει. Θεό, μαγειρεύει ωραία ο Σπύρος επικοινωνική απάντηση. Θα σου απαντήσω μόλις δοκιμάσω. Τι μόλις δοκιμάζει, είσαι αφάει εμένα. Γενικά με την ευρύτερη. Δεν σου έχω μαγειρεύσει. Με την ευρύτερη έννοια μαγειρεύει ωραία. Δεν θυμάμαι να σου έχω ξαναμαγειρεύσει. Ειρήνη, τα φιλιά μου στην πανέμορφη Αθήνα. Ο Κρυς πρέπει να έρθει. Πού κολλάει. Ναι. Στο προηγούμενο σπίτι, τορτίγια με. Όπου η τορτίγια ήταν έτσι. Με ένα steak που. Ναι. Oh. Και εδώ πέρα, στο προηγούμενο που κάναμε. Α, βασικά. Το γύρο τον είχα φέρει απ' έξω. Μετά είχα μαγειρεύσει εγώ. Άρα,
κάτι είχα δοκιμάσει από σένα, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν. Άκουσε στο σπίτι που είχαμε κάνει τορτία, είχε βγάλει κάτι σε. Κάτι είχε κάνει σε γάστρα, νομίζω. Κάτι ήταν. Ναι. Όπα, δίνει και φιλιά. Έλα να τα βάλω όλα τα ψυχή. Το Ζουάν. Στη Χαλκιδική θα πάω και στη Ραφαέλ. Ο μας είχε πολύ που είναι μία γκόμενα τρελά. Και Ράφλες να πονάνε καλά. Το γυμνασίδι το είπε. Το παιδί είναι χάζα. Ήταν και πάντη εδώ. Κύριο, αγαπημένο φαγητό χωρίς παρεξήγηση. Α, ναι. Ποιο το κάνουμε στο φαγητό. Αγαπημένο κόμπο, έτσι να μπορούσα να πω, είναι αγκουροντομάτα, κλασικά κρεόνα το ρίγανο κτλ. Φέτα, παξιμάδι, αυγό, σιράτσα. Okay. Αυτό παίζει να το 3-4 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον. Το ακούω. Αλλά all time. Χειμώνα, καλοκαίρι, τι αγκουροντομάτα. Και να ρουφάμε τα ζουμιά και εδώ. Μαλάκα είναι πόντιο σε κάτω. Όχι, δυστυχώ δεν είναι. Άμα ήμουν πόντιο, θα είχα και λεφτά. Τι είδω. Τι άλλο μένουν μέσα στη Θεσσαλονίκη χωρί παρεξήγηση. Εμένω για τι πράγμα, για διασκέδαση, για ξεκούραση, για χαλάρωση, για να βγω με την παρέα, να βγω με πρόσωπο, τι μέρο. Να φέρω κοντινό. Ναι, φέρω. Α. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ας ειδικοθούμε με τον τρόπο. Από εκεί δεν μπορεί να έρθει, οπότε το ρίχνουμε από εδώ. Α, πόρε πίνα που έχω. Τώρα θα τα γυρίσει. Ωρε πίνα. Ή απλά θα γυρίσει χάρα. Τι να γυρίσω. Α, έτοιμο είναι. Θα τσιπάω με τεθέ. Μια χαρά. Λοιπόν, λεμονάκι είπες θες στο παϊδάκι, σωστά. Λεμονάκι, ναι. Ναι. Ωραία, μισό. Η Αγγελική θα στριμάρει, θα έρθει από εδώ, τι φάς. Θα έρθω από τώρα. Κεράφλησε να πούμε καράφλησε. Ωραία, κάτι παίδια. Καλησπέρα στο προσωπικό μου. Καλησπέρα, ξέρω. Γράφει άνθρωπο καλή κουβέντα και δεν είναι και subscribe. Μου φαίνεται περίεργο. Ένα νάσο, όποιο γουστάρει, τέο. Όχι, γιατί πρέπει να γράψει και hater. Ένα δύο. Ισχύει. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια, φιλιά. Εντάξει, άμα θες να φάσεις, θα φέρεις τα ίδια. Πώς συγκίνεις να κάνεις έντυπη. Ο άλλος πρώτης συνομιλία 2. Ξέρεις, ήτανε Ghost Blur. Τι λέει, περίμενε πώς και πώς. Να το σκίσω. Πώς τη λέει, μία ώρα περιμένω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θεό, γιατί, όχι, τους ράπτες. Κόψω. Α. Εγώ δεν θέλω. Στα 4 ή στα 2. Εγώ δεν θέλω, θέλω μόνο αλάτι που παίρνει. Και άρα να δοκιμάσω και εγώ και μπορεί να μην θέλει. Ναι. Οπότε είναι έτοιμο. Α, κάτσε. Από Σάμπορ πώς είμαστε. Καλή ήρθα, φάρος δες. Α, οκ. Φίλε, το παϊδάκι με μαχαιρετικό σου δεν τρώει, εντάξει. Όχι να λέμε τώρα. Cheers, θα σε απολαύσω. Πάω από αυτή τη μυρωδιά, όλα τα λεφτά. Για όποιον δεν ξέρει, του φαίνεται άσχημη αυτή η μυρωδιά. Και αυτή του κατσικιού είναι πιο χαλάρη, το αργείο είναι πιο έντονη. Ναι. Όμως το λιπάκι, στο κοκάλι που ξέρω ξεχεί. Παιδιά, μετά από 7 μέρες, η γεύση του κρέατος είναι 10 φορές πιο έντονη. Αυτό. Προσπαθεί να τρώσει όπου έχει τέλειο. Δηλαδή, όπου και να φάσει η γεύση. Πώς να δεις. Καλά, εσύ πώς να φάσει μια εβδομάδα. Ούτε αυγό τίποτα. Τίποτα, ούτε τυρί, ούτε αυγό τίποτα. Πω το λιπάκι είναι insane. Δηλαδή, δεν είσαι ένα ρουσκότη κρέτορ που off camera τρώει. Το χειρότερο ήταν το βράδυ. Τρίτο ανήκουμε. Που έτρωγα ή το μεσημεριανό ή πατατάκια ή σαλάτα ή ξηρούς καρπούς ή μπάρες δημητριακών. Συνήθως θα τρώσω το πρωί για να σε πιάνω. Το βράδυ που του γράφω πεινάω τα φάω. Θα σου πω, άμα τα αφήσουμε για το ράφι, θα γίνει φιόρ. Όχι, απαγορεύεται.
Είναι λουκούμενο. Ναι, πολύ καλό. Είναι γάλακτος, παιδιά. Από μικρό κατσικάκι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θα ξεδιπλωθώ πολύ σε αυτά, γιατί θέλω να αφήσω χώρο για τα υπόλοιπα. Εσύ εννοείται εδώ σε πόνο, όπως μου φτάει, έχεις να φας και μια εβδομάδα κρέας. Γεια σου Λεπέτο, θα πήγαινα Μάστερ, ναι, μόνο στην οντισιόν. Δεν θα μου κάνει πρόβλημα μετά να μην πω Μάστερ Μάρο. Εγώ σου είπα, υπογράψεις χαρτί, ότι εφόσον συμπεράσουνε, οτιδήποτε κάνεις ένα χρόνο έπειτα, πρέπει να έχει κατάσταση εταιρεία. Ναι, αλλά αν δεν περάσουμε. Λογικά το τζάκι. Αλλά δεν σου είπε άντε κανεί ότι το φυσικό είναι στο πέτσι. Καλά, στα κοίτα μάλλον έτσι. Μπορεί να βάλει την αλληλεγγύη τώρα αυτά γιατί δεν το βάζει κάτι. Που η λογική λέει ότι θα παίξει γιατί και αυτοί θέλουν νούμερα και άλλα λένε τώρα. Θυμίζει μια πρώην μου μετά από περίοδο όταν κατεβάσω το παντελόνι. Να σου πω τελικά με λεμόνι χωρίς. Σκέτα που είναι, αλλά δεν είναι. Ούτε λεμόνι τίποτα. Μου άρεσε η γεύση είναι μέσα. Αυτό έχουν τόση γεύση. Το λεμόνι δεν το κάνεις, γιατί τσάπα τέτοιο. Και όλες πρέπει να πας προδόντες. Εσύ προδόντες, πολύ χώρη. Τι σου λέω από εκεί. Όλοι μπορείς να ήρωα να έχεις μπροστά σου τα ίδια και να κάνεις χώρο για τα υπόλοιπα. Φίλε, λέγεται αυτοπιθαρχία. Πώς το κάνεις? Όπως έχουσα και το τσιγάρο, όπως έχετε και τα κιλά. Πόσα σχόλια παρέχα διαβάζω για τα κίτρινα νύχια. Εκεί θα γράφουμε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι άλλο να κάνω για να παίξω τσίλι για αφενείο. Με τίποτα ρε. Λες το κάνω επίτηδες. Δηλαδή τα φάει όλα. Τι πρέπει να κάνω. Αν είσαι περάσει, ρωτάμε. Και σαλατούλα, φάε! Αν δεν είναι προβληματικό, πιζό. Α, οκ. Okay. Κάτσε ρε, είναι εσύ σαν ο ρεάλτη σου, μην τα ξέρεις. Κοίτα. Θα πάρω και ένα λίγο πιο πολύ ψαχνό. Αν και ξέρω ότι τα ωραία είναι τα λεπτομένα, αλλά να δούμε και αυτό, άμα έχει χαρακτήρα του προσωπικότητα. Βάλε μια χωριά και στο δύο, εσύ. Το έχω φέρει σε πίτσα να ρουφίξει. Αυτό είναι ένα διάμεσα, είναι διάμεσα. Ρουφάς και ζουμί, αυτό. Μια χαρά. Πώς και εκείνη ανοίγα, αυτό είναι το ζουγκάρο. Και τώρα το ακούσα. Ω κύριε, λέει αυτό. Είναι... Όσοι κάνουν γυμναστήριο με καταλάβουν. Από την πίεση που ασκείται σαν δάχτυλα, γυαλιά όλο το χρώμα. Όπου το λιπάκι είναι. Είναι όλα τα λεφτά. Εγώ μπορώ να πω ότι και το κρέας είναι το σημαντικό. Αλλά το μαγαζί που παίρνω είναι... Από ποιος παίρνει? Άστο. Είναι στις Βόλοι. Πώς λέτε δεν ξέρω. Αλλά δεν φοβερίζεται. Μαλάκες έγινε να τριχιάσει το στόμα μου. Όχι μόνο, μαλάκι που φέρει και είναι μπόμπα. Εγώ πάρω ένα κομματάκι και κάνω κράτη για το υπόλοιπο. Να ρίξουμε το ζουμί μας. Αυτό, εντάξει, είναι κομμάτι που έχει πιο πολύ ψαχνό. Απλά για να δείτε έτσι λίγο το χρωματάκι, το μέγεθος, την υφή. Είναι μεταξύ ζέουλας και πέτρα. Ξέρετε, κάπου εκεί πέρα στο διάμεσο. Φάει βασά μου, φάει γιαβρί μου, φάει λεβέντι μου, φάει τσιγέρι μου. Να καρδαμώσεις. Αυτό το πράγμα είναι καλύτερο από σεξ. Κοίτα, με αυτά που έγινε στις προηγούμενες μέρες και να θέλεις σεξ δεν μπορείς να κάνεις εγώ. Οπότε... Μία εσύ μιλά, το άλλο στάβαει. Γεια σου Νεκτάρι, καλώς ήρθες. Η Αγγελική σήμερα κάνει πάρτι. Και κρέας εδώ. Μια χεμέρα. Φουλ πατιόν. Όλοι οι δημοσφαιρινοί σε ουράνια. Όλα τα βάνια.
Ωραία. Θα σταματήσω και εγώ. Βάζει κάποια ψέματα είπα. Εγώ πάω. Ποιο κουσί μου πες. Α, τελείω, ωραία. 2 κιλά, 750 γραμμάρια. Εγώ το ξέρω ότι σημαίνει το λιπάκι. Υπάρχει. Ωραία το κρέασαν το λιπάκι για να μάθεις ξεψηθεί έτσι. Κοίτα, και στο λίπος έχει ποιότητες και ποιότητες. Είναι άλλο λίπος που ψήνει 15 ώρες δεν σπάει και άλλο λίπος που διαλύεται. Βέβαια, αυτά που, όπως σου είπα ήταν είναι η γαλάκτος. Yeah. Γι' αυτό. Η σειρά της έγινε τώρα. Για πιο μέσα. Πού είναι τώρα. Αλλά τίποτα, με αλάτι πιπέρι είναι... Είναι πόμπα όπως είναι αυτά. Παιδιά, το μεδούλι μην ξεχνάτε. Ρουφ, ρουφ. Το άμα πολύ καλά το μάγεις. Ωραία ξεκινάμε. Ναι, με ποιο. Μη σου πω, κλείνουμε κιόλας. Λοιπόν, τσιμπουράκι όχι. Εσύ λες... Δεν θα πιω τίποτα τώρα. Α, οκ. Okay. Θέλω να ξεδιπλωθώ αναλόγως. Μπορώ να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ φαν του αλκοόλ γι' αυτό. Επειδή έχω έρθει τη μαλάκινση, δεν χρειάζεται να πιω δηλαδή να έρθω στο κέφι. Να. Τις γαρίδες πέταμα τώρα, τι λέει, γιατί γαρίδες πέταμα. Παιδιά. Είναι έτοιμες. Να. Α, πότε μπορώ να ξεδιπλωθώ και εκεί. Σου πω τώρα. Τελείωσα. Πολύ γάμο παραγωγή, γιατί θα σε πάει αίμα μετά από μια εβδομάδα. Δεν με νοιάζει. Αν με πάει αίμα θα αναλάβει ο τέλος. Τι αίμα να τον πάει, φίλε, καθαρό κρέας είναι. Αίμα θα σε πάει άμα πάρεις κανένα μπεργκεράδικο αμφιβόλου προελεύσεως. Άμα πάρεις κανένα γύρο που το είχαν ξεχασμένο και σπιγεί καμιά εβδομάδα. Άμα πάρεις μια πανσέτα η οποία υπάρχει δίλημα άμα είναι σκύλος ή γάτα. Εδώ πέρα, ρε φίλε, μιλάμε για 3α ποιότητα κρέατος. Μην τον πάει αίμα. Ποτέ δεν έχω ακούσει άνθρωπο να έχει θέματα τρώγοντας καλή ποιότητα φαγητού. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε σεβίτσε. Ναι, εκτός άμα φάει, ξέρω να είναι καλά δίκτυα στο σπαρμάκι. Α, οκ. Άνοιξε τη σειρά τζε. Θα το λυγίσω. Πίσω. Don't do it, φεύγω. Δέχασε λίγο. Δεν λυγίζεις. Πάρε, πάρε μια κουταλιά. Θα το κουνήσω. Ναι, κουνάτε. Ωε, με κλειστό, με κλειστό. Α, κλειστό. Πώς το κουνάς, βρε, τσομπάνι. Επειδή έχω λερωμένα δάχτυλα. Άσε, το κουνήσω εγώ. Λοιπόν, πάρε μια κουταλιά. Να έχει λίγο απόλυτα. Λίγο απόλυτα. Ναι. Πάρε, ρε. Ε, τι πάρε, θα δοκιμάσω. Βάλε, βάλε. Ε, φίλε, θα δοκιμάσω, θέλω. Ωραία, βάλε σε πίτι, βάλε σειρά. Τώρα όσοι θες βάζεις. Ναι. Ωραία, εδώ που στρώσεις είναι εδώ. Τσίρς. Α, ωραία. Είπα, μπράβο. Θεό, είσαι χάρηκες, έχεις φάει τα πάρη που σαν... Δεν μη φοβάμαι. Το κάθε ένα δίνει την ώρα που πρέπει. Ωραίο και το παϊδάκι, παιδιά, αλλά και αυτό είναι πολύ νόστιμο. Πιστεύω ότι άμα έβαζε κάτι συμμυρωτικό, θα ήταν το τέλειο. Κανονικά θέλει, σου είπα. Ναι, κάτι... Δεν μου έρχεται τώρα τι, αλλά κάτι σημειωτικό, κάτι ξέρεις έτσι για τη φρεσκάδα που λέμε. Όλα τα άλλα είναι ένα και ένα. Το ένα δηλαδή δίνει τη σπιτάδα που πρέπει το... Ναι. Πολύ ωραία κομμάτια. Και η γαριδούλα έχει ψηθεί ωραία. Το κρεμμυδάκι δίνει τον λίγο αυτό το νερό το χαρακτήρα της επαρχίας, κρεμμυδάκι ξέρω, για χέρα, ντοματούλα, σβήνει.
Η παιδιά, όπου για τη βάλει, μόνο καλύτερα μπορεί να πάνε τα πράγματα. Πρώτη φορά βλέπω Σαμπγκόλ για να δει κάποιο ένα βίντεο. Βρε Πεπέγκογλου. Δεν είναι το θέμα να δει ένα βίντεο, είναι το θέμα σχολιασμού που θα κάνω εγώ στο βίντεο. Τσομπάνι. Πρέπει να σταματήσω. Επειδή έχω και εγώ και σειρά σε σπίτι, την πέρα μπαλού είναι άλλη μαρκά. Αυτή είναι πολύ πιο έντονη από αυτήν εδώ. Γιατί αυτή είναι πραγματική σειρά. Παίρνει να έχει. Μάπιο, έχει πιο έντονη. Ναι, ναι. Εννοείται. Warning you. Για πε. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι την ποσότητα που βάζει, δεν καταλάβαινα τίποτα. Ενώ αυτή που λοτσάει. Λοιπόν, εγώ άλλη μία και κρατάω χώρο για τα υπόλοιπα. Μπράβο, θέλει σαν γκολ. Αυτό είναι κατόρθωμα, μάλιστα. Ακριβώ. Επιτέλου κατάλαβε τι γίνεται. Το σουμάκι θέλει ζουμί. Ενδείκνυται. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μετά το πιει. Θα σε απολαύσουμε, έτσι. Με το ζουμί ανεβαίνει επίπεδο. Ναι. Λιωάρι, λεμόνι, αλάτι. Αυτό. Γι' αυτό εγώ βαράω από κάτω κουτελιές. Μια χαρά. Κάνω χώρο για τα υπόλοιπα. Break. Και αυτό είναι μερακλήδικο ξενικό μάρι. Δηλαδή, παλιδάκι, μπουζόλα, χάρι. Πραγματικά, να σου πω κάτι τώρα. Βγαίνει ο άλλος και λέει, είμαι βίγκα, είμαι βέτσε, πώς θα λένε, yeah. Δεν ξέρω πώς θα λένε. Τώρα μου πω κάτι και είναι δηλήσιο. Ρε φίλε, πώς νιώθει. Σαν μαλάκας. Δεν θέλω να πω αν ντρέπεται ή όχι. Πώς νιώθει. Σαν μαλάκας. Δεν έχει ίχνος ντροπή σε πάνω. Όπου ο Ράφαν πήρε σε καλύτερα και έρχεται από εδώ. Τσακ, πολύ δυνατό. Πιστεύω αυτό μπαίνει κατηγορία ορεκτικά. Λοιπόν, για να... Είναι για να ξεκινήσει. Ναι. Ενώ το παϊδάκι είναι κυρίως. Ναι. Κάνα γλυκό. Ναι, αγγλικό. Ναι. Όλα είναι. Μπαίνει σε όλη την κατηγορία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Βαθμολογία σε βίτσε. Στα 10. Εγώ σου λέω δεδομένο ότι μου έλειπε κάτι σε σύγχρονο τυπικό 9,5. Παϊδάκι. Παϊδάκι, τι ρωτάτε. Καλησπέρα. Είμαι. Κλείνει την παράσταση. Ρώτα να βλέπουμε σε 7-20 χιλιά ο κόσμο που θα πει. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Πανσετοβριζόλα. Α, τα ήπια, τα ήπια τα σου πει. Όπω δε πω άνοιξε κάτι να βλέπουμε. Κοίτα πω έχει χαλαρώσει το. Ναι, ναι, σπάει ήδη. Τα λένε οι μαλλιώρα, έχουν δίκιο. Εγώ σου λέω από ό,τι κατάλαβα, κάτι έχει το γάλα μέσα που σπάει τη σύνδεση του κρέατο. Και το κάνει και το μετακοποιεί. Ναι. Λοιπόν, πάντα πάνω να ψηθεί. Σχαριστή με τώρα. Μια χαρά. Εντάξει, τουλάχιστον να μου βρει δεν τρώει με το δάχτυλο. Τι λες βρε Πεπέγκα, τι να το κάνω αν τρώει με δάχτυλο ή μαχαιροπύρουνο και δεν μπορεί να απολαύσει αυτό το πράγμα της ζωής. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι όλη μαγεία. Είναι γαστρονομικός έρωτας. Είναι έκρηξη γεύσεων στον ουρανίσκο. Είναι αυτό που αφυπνίζει όλους τους γευστικούς σου κάλικες. Τι να το κάνω αν αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να τοποθετήσει αυτό το πράγμα στο στόμα του. Δεν πάει να τρώει και με μαχαιροπύρνο, δεν πάει να τρώει και με τσόπστικ. Τώρα μου ήρθε μια φλασιά το λεβέντι. Αυτά που λέει για τον Παπανδρέου, να τα λέει για τους Βίγκα. Και να δίνει πόνο εκεί πέρα. Λοιπόν, ερώτηση προς τον Τέο. Φάγαμε τα παϊδάκια μας, φάγαμε το σεβίτσε μας, βάλαμε την Πασιτοπριζόλα να ψήνεται, έχουμε τις μοσχαρίστες ριμπάι έτοιμες και τώρα η ερώτηση είναι το δίλημα. Θέλεις να ξεδιπλωθούμε με καμία μοσχαρίσια ή να παρουσιάσω την έκπληξη που σου έχω ετοιμάσει. Έχουμε και έκπληξη. Βέβαια. Οπότε, η έκπληξη μετά. Κρατάμε την έκπληξη. Ναι. Οπότε, η έκπληξη είναι φαγός. Ναι. Α, οκ. Εννοείται. Βασικά, πάτε εδώ. Εννοείται η έκπληξη μετά για φρουτάκι. Προκειμένου οι φιλιαθεάμονες φίλοι μας να περιμένουν εδώ πέρα και να μην αποχωρήσουν νωρίς. Ρε Ράφα, γιατί δεν είσαι, ρε. Δεν μπορεί να κρατηθεί.
Τι έχουμε φάει ως ώρα. Σεβίτσε γαρίδας με το ματίνι, κόκκινο ξηρό κρεμμύδι, αλάτι, λεμόνι και πιπεριά κόκκινη, Κρήτης ή Φλωρίνης δεν ξέρουμε, και παϊδάκι κατσικίσιο. Σωστά. Με αλάτι πιπέρι αυτό το ποτάμι. Και ήταν χυμή. Έχουμε βάλει στην πισταριά μία πασιτοπριζόλα. Πόσο ήταν, 800 γραμμάρια. 800 γραμμάρια, ντάν. Ούτε 7,99 ούτε 8. Και τώρα θα πάμε να φάμε μία απαλή, δροσερή ριμπάρι μοσχαρίσια. Η Αγγελική δεν φάει. Η Αγγελική, δεν ξέρω, δεν μάστησε τώρα. Πότε θα φάει. Δεν θέλει κανένα πεσεράκι τίποτα. Δεν θέλει. Okay. Αν σκέφτεσαι να κάνεις και τις δύο τώρα, δεν λέω. Όχι, μία θα κάνω. Αυτό λέω. Ναι. Την άλλη δεν μετά. Ναι. Η αιστεία, η μαύρη, έχει μάτια... Αυτό, αυτό είναι γρανίτης. Για να κουμπάει ζεστά και κρύα πράγματα και να μην τα κουμπάει στο τραπέζι και αλλιώνει το ξύλο. Τι είναι ο τρόπος. Θεώ, πρέπει να στείλουμε η ιδέα να κάνεις βίντεο με street food. Ρε φίλε, εγώ να πάω. Το 1,5 χιλιάρικο αεροπορικά το κελέλα και τη διαμονή και τα υπόλοιπα. Αυτά είναι τα τρόπια. Τι σε θέλω. Εδώ έχω κλείσει 2-3 μαγαζί για σέρες και το σκέφτομαι. Για σέρες. Δεν δουλεύει. Α, επόμενη πόλη. Λέμε ή όχι. Θα σου πω. Σέρες, αλλά μου λείπει ένα μαγαζί για ένα συγκεκριμένο παραδοσιακό που θέλω να δείξω. Που άμα κλείσει αυτό το μαγαζί. Οπότε θες 2-3 μπρος για να πας. Ναι, παιδί, δηλαδή θα πάω σε Έρες, παραδείγματος χάρη. Έχει ένα παραδοσιακό γλυκό των σερών που είναι ο Ακανές. Έχει μπουγάτσα. Έχει τα λουγκάνικα τζουμαγιάς. Έχει βουβαλίσιο κρέας. Και πρέπει να δείξεις όλα τα παράγωγα γύρω από το βουβαλίσιο κρέας. Δηλαδή λουκάνικο, μπιφτέκι, μπορεί και κάτι τυρί, βουβαλίσιο, μπορεί οτιδήποτε. Και έχει και κάτι άλλο που στάμπαρα που στη Θεσσαλονίκη μας αδύναμη, έχει ένα βραβευμένο μπερκεράδικο. Α. Τι παίζει τώρα. Έχω ψιλομιλήσει με όλα, γιατί τώρα θα είναι τηλέφωνο μιλάς, δεν μπορείς να πας από εκεί. Έχω ψιλομιλήσει με όλα, μου λείπει αυτό με το βουβαλίσιο. Μου λείπει. Μίλησα με τρεις εταιρείες και οι τρεις βαρκάκια αρμενίζουν με σοπέλαγα τρεις ώρες. Χαρσαϊκό. Ναι. Τι είναι ίντερνετ, τι είναι YouTube, τι είναι TikTok. Παρότι έχουν site, έτσι, και λειτουργούν και... Αυτά τα μαγαζιά έχουν site γιατί κάποιος σου το έφτιαξε, να ασχολήθηκα ποτέ. Ναι, είναι στο εξωτερικό. Πες αυτοί άνθρωποι να ξέρουν αν υπάρχει ίντερνετ. Και τώρα βρήκα κάποιες ταβέρνες που είναι Πέρξης, Λίμνης, Κερκίνης που λένε ότι πουλάνε βιβαλίσια, που μπας σε βγάλω άκρα από εκεί. Όχι ξαναλέω, με νοιάζει να μου δώσει το ελεύθερο να τραβήξω. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το όλο μου. Όλη ιστορία. Μου πει αύριο μεθαύριο, μήνυ εισαγωγή, κουλουπού. Σε κυνηγάω, σε τρέχω, σε κάνω. Και η άλλη πόλη που έχω κλείσει. Αλλά πάντα να ξέρεις ότι όταν πας σε μια πόλη στην επαρχία θέλω να μιλάω με έναν αντίστοιχο content creator της περιοχής. Δηλαδή φαντάσου Σέρες, έχω βρει τον αντίστοιχο content creator. Δεν θα πω ποιος, αλλά έχω βρει. Φαντάσου, έχω μιλήσει με Αριδέα. Άνω τελεία. Ναι. Πανωστείο είναι Ριμπάι Μουσχαρίσιο από ελληνική μοσίδα. Έχω μιλήσει με Αριδέα. Αμποξόλης. Έχω βρει. Δεν μπορώ να μιλήσω, θα σου πω. Έχω βρει για λουτρά πώς να δείξω. Την top ταβέρνα που υπάρχει στην Αριδέα στα χωριά. Ξέρω εγώ ποια είναι. Ναι, όλα κομπλέ. Μιλάω με τον creator που θέλω. Γεια σου, Χριστίνα. Αλλά επειδή τυχαίνει να είναι μπλεκόμενος σε μια εταιρεία. Α, αλήθεια. Εμένα το βρήκες. Ναι. Σκαλώνει εκεί το θέμα. Τώρα δεν μπορώ να πω ονόματα και τα λοιπά γιατί καταλαβαίνετε. Οπότε το θέμα ιδέας θα γίνει, αλλά μπορεί να μην έχουμε συνεργασία με content creator. Κάπως διαφορετικά λίγο. Ναι. Αλλά σέρες σίγουρα. Γεια σου, Faces. Πιάνει το ταβέρνα, θα το δει. Θαυμαστικό guest. Όλοι subscribe για να το δείτε. Και καμπανάκι για να μην χάνετε καινούργια βίντεο. Άμπρα, τι καμπανάκι. Για να ξέρετε λίγο τι παίζει. Συνήθως τα βίντεο που ανεβάζω έχουν γυριστεί 2-4 εβδομάδες πριν. Άρα, αν εγώ πω σήμερα θέλω να κάνω κάτι, στην καλύτερα το δείτε σε ένα μήνα τουλάχιστον. Το λέω απλά ενημερωτικά για να ξέρουμε τι παίζει. Τι ωραία, κύριε Ταβέρνα, που πήγε η καρδίτσα, ήταν πολύ καλή. Ναι, ναι, ο ψαρής. Και ο οποίος έλεγε την πασιτοπριζόλα ντόμαχοκ. Και κάνω
αυτός το λέει. Το λέει για να το καταλάβει. Για να καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα όλος όταν είναι χειροτρόφος, είναι από οικογένεια που μεγαλώνει ζώα, προφανώς ξέρει την ονομασία. Ναι, παιδιά, τι έχει πάει εδώ πέρα. Άντε, εγώ νιώθω μια θερμότητα. Ναι, αλλά δεν καίει πολύ. Θέλει να κάψει. Α, τώρα έπιασε. Οπότε σκέφτομαι ότι αν κάνω αυτό το ξεδίπλωμα σέρες που είναι και σειριά κοντά, έχουμε ένα βίντεο με ακανέ. Χρονόμετρο. Τα έχω στο ρολόι. Πόσα θε. Κάθε ένα λεπτό να μου λες. Ωραία. Λοιπόν. Ετοιμός. Μισό. Πες μου πότε να το ξεκινήσω. Πάμε. Έχω ένα βίντεο με ακανέ. Ακανέ σε ρόλο. Τι θεωρείτε. Το. Ναι. Ότι είναι εκεί για να θέλω. Σίγουρα ένα μαγαζί με μπουγάτσα. Γεια σου, τι ζήλιε. Αν και εμεί έχουμε. Αλλά τα ξέρει πάντα. Δεν πρέπει να δείξει. Ένα μαγαζί που σούπα με βουβαλίσια. Γενικά, πέρι. Σουτσουκάκια βουβαλίσια, μπιφτεκάκια είναι S. Ναι, απλά εγώ βρήκα τρεις παραγωγούς για να δείξω και καλά από το κομιτάκι. Και ναι, κοιμούνται όρθιοι. Οπότε να κασικά να πάω σε κάποια λύση ταβέρνα σε Λίμνη και Κίνη που έχουν εκεί πέρα διάφορα. Και μετά τον Μπεργκεράδικο που σούπα το. Καλό. Που είναι εδώ βραβευμένο. Να δούμε τη βράβευση. Να απολαύσουμε. Και από το Instagram καλά φαίνονται. Ξέρω κι εγώ αυτό. Ναι, πέρα από κοντά πόσα είναι, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, έχεις... Γιατί αν κολλάτε δεν κάνεις up, δεν έχω λεφτά, είμαι φτωχός. Δύο, ένα λεπτό. Άλλο ένα λεπτό. Ένα λεπτό ακόμα, πάμε. Θα το δούμε να κασκάρεις ένα σου. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Ριμπάει ελληνική μοσίδα. Βέρντιο Μάιστερ. Βρήκα και ένα άλλο μαγαζί που είχε ακριβές κοπές. Ακριβές σκορ. Και μου λέει να σου δώσω τηλέφωνο αφήσει που διαχειρίζεται τα σώσια. Καλά. Παίρνω. Στέλνω email. Στατιστικά καναλιού. Εντάξει τώρα αυτή με μία σελίδα ξέρω 50 followers. Όχι Μπουλούκο. 50 followers. Δεν είναι απίσημα που θάλασσα 200.000. Η φωτιά είναι στο 70%. Θα σε πάρω να σιγά. Τίποτε. Ναι. Δεν ξέρω πώς λέω αυτά μαγαζιά. Δεν πηγαίνει. Λοιπόν, έχεις 5, 4, 3, 2, 1. Άλλο ένα λεπτό. Ελλήνων γεφ, ναι, Ελλήνων γεφ. Πού τα ξέρεις, αιρέως είσαι, πού τα ξέρεις. Μάλλον. Δεν λέω ότι είναι ψωνισμένοι. Λέω ότι δεν αντιλαμβάνονται πώς σου λέει τη φάση με το ίντερνετ. Αυτό όλα τα πράγματα. Δεν είναι σιλίτανιος. Αυτό είναι το παράπονο μου στη Θεσσαλονίκη. Σε όποιον βρίσκω επιχειρηματία 50, 55, 60 που είναι άσχετος από το ίντερνετ. Α, αιρέως είναι. Που πας και τον λες. Που σου λέει τώρα... Σαν παντιαφήμιση. Γιατί δεν θέλει λεφτά. Είναι κάτι πολύ ωραίο από πίσω. Το δεν κοιμάζει αντίπαλο. Το δεν κοιμάζει αντίπαλο. Ναι, άντε βγάλε άκρη τώρα τι παίζει. Ελλάδα είσαι. Οπότε, άσε να πάμε. IRL Τσιπούρα, όταν... Ναι. IRL Τσιπούρα, για πού λες. Τι εννοεί IRL Τσιπούρα. Α, Τσίπουρα μου. Τσίπουρα. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Ω, δες χρωματάρα. Και ως σπουδά σέρες, όχι καμία σχέση. Ο κουμπάρος μου, που τον έχω παντρέψει, δηλαδή παιδικός φίλος, είναι παππούδες σου από εκεί και έχουμε πάει καμιά 5-6 φορές αυτό. Λεφτά παίζουν από αυτά τα βίντεο, θέλω κάτι για 200 το μαγαζί, ακούγεται. Λίγα λες, 500 φέρνω. Και εννοείται όλα μαύρα, έτσι αφρολόγητα. Γεια σου Χίρο, έλα και έχεις χάσει τα μισά. Στις σέρες λείπει αυτό που κανείς το θέλει. Ναι, δεν ξέρω. 500 λεπτά, πώς θα λέγαμε, 500 άρες, α, 500 άρες ένα, που έλεγε άλλο. Τους κάσε ένα φωλέα του Χρύς, 50 AR. Αυτό, άρες ένα, που είναι αργεντίνη κοπέλα, τι είναι αυτό. Και κάνανε σέντς. Και τα 50 ξέρω εγώ είναι 80 λεπτά, πόσο είναι. 5, 4, 3, 2, 1. Τέλος. Κρατάω χρόνο άλλο ή όχι. 4 λεπτά λοιπόν κύριε, για αυτό το πάχος. Κάθε λεπτό γύρισμα για να μην χάσει τα ζουμιά και λίγο το λιπάκι και τέλος.
Medium rare. Επίσης, μην μπερδεύετε τα κρέατα που βάζετε στο στόμα σας. Αυτό πρέπει να ψήνετε. Καλά, όχι. Έχω και το σουβλάκι που δεν θέλω να γελάτε, ε! Γελάς που ήταν να κλαις, γελάς. Πάγιος. Αυτό είναι ξεκούραστο. 4 λεπτά ξεκούραστο. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε μασαζάκι. Ναι, θα το κάνει ολάχα ένα μασαζάκι με τα μήνυμα. Αυτό. Το κατασπαράξι. Γκριν φιλόσοφη καρύκευμα βάλαμε στην πανσετομπριζόλα, η οποία ψήνεται μέσα. Αν και δεν τους πήγαμε πριν μέσα με τα παϊδάκια, λες τώρα με την πριζόλα να τους πάρει μια βόλτα. Ναι, γιατί όχι. Είναι σε φάση που πρέπει να τη δουν ή πιο μετά. Ακόμα. Α, θέλει, ε. Εδώ μεταξύ τσα, δεν ξέρω από πού είστε και τι κάνετε. Θεσσαλονίκη γενικά αυτές τις μέρες έχει πολύ κρύο. Ναι. Αλλά σήμερα παραδόξως έβγαλε έναν ωραίο ήλιο έτσι. Αντρικό, μεστό, δωρικό, περιεκτικό. Έσπασε και λίγο το κρύο, δεν είχε και αέρα. Σήμερα ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Τώρα δεν ξέρω σας αν βρέχει, δεν βρέχει, τι καιρό έχει. Πείτε μας στα σχόλια που λέμε και εμείς οι YouTuber. Πείτε μας στα σχόλια τι καιρό έχει σας. Γιατί εδώ πέρα στην Καβάλα, όχι εδώ. Εδώ πέρα στην Καβάλα. Ναι, χαιρεμές. Καλά είσαι. Λοιπόν, βρήκα έναν YouTuber που λέει το μια χαβά. Α, τι κάνει, με φαγητό ή... Φαγητό. Ναι. Πώς είναι. Δεν θυμάμαι ποιος είναι. Φρέσκος, παλιός, τι φάση. Ναι, όχι, δεν θυμάμαι. Λέει, ήταν καλά σήμερα. Πελοπόννησο. Είχε... Ω, Πελοπόννησο. Φίλε, να σου πάντη. Επειδή έζησα Αθήνα και ψιλοείδα και άλλα πράγματα στην Ελλάδα εκτός... Από το χωριό. Από το χωριό, πέρα που λέει και Θεσσαλονίκη. Αυτός ο σκάρμ που σου στείλα. Μπράβο. Σκάρμ το λένε. Σκάρμ. Και λέει μια χαβά. Στο TikTok, πού είναι αυτό. YouTube. Για να σας κάνω. Φίλε, πραγματικά πιστεύω, η Κρήτη κατά κύριο λόγο. Περάσαν 4 λεπτά. Και η Πελοπόννησος κατά δεύτερο, την κοντράρη και λίγο Θεσσαλία. Γεια σου, Λάμπημα. Για πλάκα μπορούσαν να είναι κρατήρια μόνο. Μόνα τους, ειδικά ναι. Η Κρήτη. Ναι, και μετά σου βάζω Κρήτη κατά κύριο λόγο. Πελοπόννησο. Πελοπόννησο, Θεσσαλία κατά δεύτερο. Γιατί η Θεσσαλία κατά ναι, 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 αυτά ναι, είναι και εκείνο γόλυφ. Το βρήκες. Κοιτάζω πώς το ωραίο. Αυτό. Μια παντα. Όχι. Όχι σκράμ. Σκάρ. Α, σκάρ. Λοιπόν, ένα νάσο όποιος έφαγε κρέα σήμερα. Α, αυτός είναι. Μια χαρά. Βάλε κανένα σόρτ. Βάλε αυτό το πρώτο. Τι κάνει ο Ρενή, να ζητήσα. Κάτσε λίγο αυτό, έπει λίγο φρέσκο τυράκι. Αυτό θέλει 4 αγελάδες για να πει. Και τι βλέπω λίγο παρδέντες. Παπαρδέ, παπαρδέ, ρε πας κι άλλα. Ας περίμενε. Αυτά είναι 200 επιτυχία. Τι κάνει, κράζει ο Ρενή, με λίγο. Στην ουσία κάνει κόντρι που κάνει ο Λότοφ που κράζει άλλους για. Ναι. Μια χαρά. Πόσα λεπτά περάσανε, κύριε. Ωραία. Ποιος έφαγε κρέα σήμερα από άλλη δίωδο. Δεν μας ενδιαφέρει το πόσο αυτό προσδιορίζεσαι. Οτιδήποτε κι αν είσαι, σε θέλουν. Στο streaming, έτσι. 4.30, τι ώρα είναι. Και 23. Από λίγο. Είναι 6.23. Λίγο σε ρωτή, 4.5 λεπτά περάσαμε. Μάλλον. Αυτό γιατί το κρατάμε. Για να βάλω νερό, ξέρω να πει. Λοιπόν, πώς κόβουμε μία μοσχαρίσια.
βλέπουμε πώς είναι οι ίνες. Οι ίνες του πλήρατος είναι έτσι. Άρα εμείς πώς κόβουμε, κάθετα. Καλοκαίρι θα παίξει καλοκαίρι, ναι. Όχι, δεν έχω κάποιον που να αντιπαθώ. Άμα δεν αντιπαθείς κάποιον, ρε φίλε, απλά δεν το βλέπεις, δηλαδή, τόσο. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να αντιπαθείς κάποιον και να κάθεσαι να το βλέπεις. Δηλαδή. Μα οι μεγαλύτεροι supporter είναι οι haters. Έλα εδώ ο δάσκαλος, δίνει μαθήματα. Άλλοι τα πληρώνουν αυτά, πριβέ. 200 ευρώ απέφυγε αυτό το κίνητο στα μαθήματα. Και εσείς θα έχετε τζάμπα. Το τέλειο medium rare. Και τι ζητάμε, ένα σαμπάκι. Θα πω εγώ. Ήρθα στην κατάλληλη στιγμή. Ναι, yeah, χαιρε. Τι έχετε φάει. Έχουμε ξεκινήσει, ξεδιπλωνόμαστε. Τα έχουμε φάει όλα. Τα έχετε φάει όλα, εμένα δεν μου αφήσατε τίποτα. Αφήσα. Βάλε μου λίγο σε ένα πιάτο. Ναι, να φάμε λίγο τη δημοσιογραφία, θα κρυώσει. Όλα με φάτε. Θα σου αφήσουμε λίγο. Όσο θα τσιμπάτε, βάλε μου και εμένα λίγο. Αυτά εδώ πέρα είναι, έχουν σκληρό εδώ μέσα. Τι έχουν σκληρό. Ναι. Πιπέρι ρε, περίμενε. No pepper, no party. Πάρε μου το πιάτο. Διάλεξε. Όχι αυτό. Τι αυτό έχει σκληρό. Και τι πήρα. Δεν θα ζητήσει. Δεν το φάει κάποιος, το φάει. Ναι, αλλά μου είναι σκληρό, θα πρέπει να το πιάνω. Πέταμα. Τι πέταμα. Τι σου λέω. Τι λέει. Στην άκρη, απλά και λίγο το τέτοιο. Γιατί αυτό τι θα κάνει, το πετούσε, δεν θα το πετούσε. Το ακούω. Όχι, διαλύεται. Ακούω. Χιλή. Τι να σου πω, ρε φίλε. Κρέας, παχιά γεύση κρέατος. Αλάτια, πιπέρια, πραγματικά δεν θέλει κάτι άλλο. Παρά εδώ τρώει. Και όσο περνάει και σε αυτό, το λεμόνι πιστεύω το χαλάσει. Ειδικά εδώ. Σκέτο αλάτι μου πέρα. Ειδικά εδώ. Στο παϊδάκι το δέχομαι. Τέρμα μαλακό. Αυτό καταλαβαίνω γιατί όντως τα ακριβά που σχάρισα κρέατα είναι όσο αυτό είναι ακριβό. Έτσι, ειδικά με τα υπόλοιπα. Είναι μια φθηνή επιλογή. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε, το αυγάκι και όλα αυτά, πόσο πολύ πιο μαλακά. Δεν διάλεγε, είναι σαν προς βούτυρο τα άλλα. Και πού είναι η απόλαυση εκεί. Το λιπάκι είναι βούτυρο. Να πεις ότι θα το κάνω μια φορά να δω πως είναι απεραίλια, ναι, δεν για κάθε μέρα. Κάτσε, εγώ θα πάρω και αυτό το κομμάτι και μου το πλέον. Θα δοκιμάσω λίγο το λιπάκι που είσαι. Λιπάκι, θα τρώω. Αυτό το εντόνι. Φρός. Α, ωραίο λιπάκι. Επειδή τώρα να σου πω το παραπονό μου. Δεν έχω φάει ποτέ σε ταβέρνα. Σε ποιότητα. Κάτι αντίστοιχο. Ναι, γιατί στην Ελλάδα είναι τσομπάνιδες. Δεν ξέρουν. Ναι. Τόσο μόνο μου είπανε για ένα μαζί, για να πάω εδώ κιόλας, το Κατσιαμάκα. Κατσιαμάκα σε ζούμες. Ναι, αλλά είδε, έχει και κάτι ποιοτικά, έχει διάφορα. Έχει και μπριτζόνες ορίμανσης, αλλά Κατσιαμάκα πας για ζούμια. Όχι, ζούμια, λίγο χωρίς. Ναι, αν θες να φας τέτοια, ναι. Ή θα πας στο Ιμπέρικο, ή στην παλιά Αθήνα. Είπα και το Σπίνα, μην πας, γιατί αυτός που έχει την παλιά Αθήνα είναι βιόλ. Είπαμε, μπας χέρι, λέει, θα δούμε. Καλή. Τώρα έχει σάπαθος αυτά. Μου κάτσε να βάλω στην εγκαιρία να φάει τώρα. Καλή όρεξη! Μάγκης πολύ δυνατό. Και στην υφή και στη γεύση, πραγματικά ούτε λεμόνι ούτε τίποτα, σκέτο αλάτι πιπέρι. Και βγαίνει μια χερούρα. Μια άλλη μπριζόλα ή αργότερα ή άλλο, εντάξει. Ναι, φαγητάρες, δεν λες τίποτα. Πρέπει να πας σε καλό εστιατόριο για να φας κρέας με σκαρίσιο. Ναι, οκ.
Η ελληνική μας χαρίσκεια, ναι. Είσαι ευρωπαίκτες. Ευχαριστώ πολύ, Πεπένια, που κάνεις αυτοκριτική στο chat του Σπύρου. Κάνε ένα collab με τον Κόγια και να βαθμολογήσει ο κρέας που ψήνει. Εσύ λες να μην έχω στείλει είτε email είτε μήνυμα στον Κόγια. Μάντεψε ποιος δεν απάντησε. Τι αρχίδια πήρα. Λοιπόν, Τέο, βαθμολογία για τη Μοσχαρίσια. Όχι, αυτή είναι πρώτη, 10. Δεκάρι. Ναι, ναι. Οπότε έχουμε 9,5 σεβίτσε, ναι, 10 παϊδάκι κατσικίσιων, 10 μπριζόλα, 10 μοσχαρίσιων λιπάρι. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα έχουμε την πασιτομπριζόλα, τη χοιρινή και την έκπληξη. Α, και την έκπληξη. Η έκπληξη είναι αλμυρή ή γλυκά. Αλμυρή. Αλμυρή. Τρώγεται. Λοιπόν, να, τρώγεται. Αυτός είναι που λέμε, ναι, απλά τώρα το θέμα είναι ότι όπως είμαστε εδώ πέρα με το λάπτοπ, δεν μπορώ να ανοίξω το link από το βίντεο για να το δούμε. Collab με κόρ. Μα σου λέω, να σου πω το εξής. Έχω στείλει σε όποιον μπορεί να φανταστείτε. Γιατί είμαι υπέρ των συνεργασιών. Οι γνωστοί δεν έχουν απαντήσει ποτέ. Οι μικρότεροι της εμβέλειας, οι μισοί έχουν απαντήσει, οι μισοί δεν έχουν απαντήσει. Και από αυτούς, άμα τους πετύχεις σε φάση που δεν νομίζω ότι είναι μενεγάκι και ότι είναι άνθρωπο με δύο πόδια και δύο χέρια, μπορεί και να κάνεις κάτι. Για να ξέρετε. Έτσι, τα αλμυρά είναι εκπλήξεις. Τα γλυκά δεν είναι για μας. Όπως και ο Τέο έχει πει στο παρελθόν, έτσι και εγώ, δεν είμαι του γλυκού. Ναι, θα φάω μια φορά το μήνα. Για την περιέργεια. Αν ναι, δεν τρελαίνω να πω, θα σου φάω λίγο. Μα εγώ απορώ, ρε φίλε, που τους βλέπω. Όχι, θα πάρω και εκείνο και προφιτερό και... Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από κρεατοφαγία, αλμυρό πράγμα, ωραίο. Καλά, εννοείται με τα παρεμφερή, ναι. Από δίπλα αλυφές να βουτάζει. Ερώτηση. Κοακόλα, σόδα. Για μένα. Αναψυκτικό, κάτι. Για το αγώ, όχι, τίποτα. Ναι, ναι. Νερό. Και θα βάλω στο μπουκάλι εδώ. Κάτσε, σου φέρω να το δει. Μέχρι το μπουκάλι έχω μόνο. Μερσή. Ο Κούγια είχε απαντήσει. Καλά, τη σοβαρή δεν έχω στείλει. Αλλά σε ένα σοβαρή. Βασικά. Γιατί όχι, α στείλω. Ποτέ δεν ξέρει τι απάντηση μπορεί να πάρει. Τόσο πολύ. Α απολαύσουν. Εγώ την πιω μια σοβίτσα. Για να μην γίνει κανένα τρόπο, το βάζω στην άκρη. Πρέπει να φανεί το στόμα του. Βάκι αν θα πέτε μόνο. Τι είναι. Από το χθεσινό, πιέσω κολλάκα. Θα έλεγε ο Τέο. Ποια είναι η αγαπημένη σου σοκολάτα περιπτέρου. Κοίτα, Bueno Twix θα υποθέσω για τη συναφή. Ναι, ναι, τέτοια φράση. Κοίτα, πιστεύω η Bueno, η χειμωνιάτικη, η καφέ, όχι η λευκή του καλοκαιριού. Είναι τι καλοκαιριού η Bueno τη λευκή. Έχει, βάζουν με λευκή σοκολάτα επειδή δεν λιώνει. Τι λες. Ναι. Όντως. Έχει, βγάζουν λευκή βερσιόν το καλοκαίρι επειδή δεν λιώνει από τη ζέστη για να μπορεί να έχουν μέσα περίπτερα έξω. Ενώ την άλλη τη βάζουν ψυγείο. Άρα, Bueno. Η χειμερινή Bueno για μένα είναι το top. Ναι. Ωραία. Ο Τέο συμφωνεί και με την άποψη τη δική σα γιατί χθε κάναμε γκολ. Ναι, και βγήκε πρώτη Bueno και μετά η Ιώνα Μεγδάλη. Η κλασική. Εγώ δεύτερη θα έβαζα. Θα έβαζα χωρίς να μπορώ να τι κατατάξω. Δεύτερη είναι η τέταρτη. Τη σειρά βάλτε εσεί. 2X Mars Sneaker. Όχι, ρε, πια 2X μόνο. Τη σειρά πάλι την εσύ δεν με νοιάζει. Όχι, όχι. Και δεν δεύτερη τρίτη. Έχει πολύ καλύτερε σχολιάσει από αυτές. Ποιες είναι. Είναι η 3-bit. Είναι η. Λίλα Πάου και αυτή. Αυτή που τη σπάει, break. Ναι. Έχει σχολατάρε έχει. Εντάξει, στι γεύσει είναι. Καθένα δηλαδή. Καλά, ναι. Ναι. Αλλά εμένα αυτά μου ήταν πιο πολύ γέλη. Α, γνώμη για Bounty. Όχι, ρε το έχω πει και σε βίντεο. Διαγραφή. Αυτό το έπαιρνε μόνο η μάνα μου και απορώ για ποιο που σου άρεσε. Και από ό,τι έχω παρατηρήσει, μόνο οι γυναίκες τρώνε τέτοια. Εχθές στο chat του έλεγα για Bounty και λέγανε όλοι ο γαμάτι και τέτοια. Βάζω poll 10 ψήφι μόνο. Ή αν έχει παρατηρήσει σε ζωχαροπλαστεία που έχει κάτι σαν αγγλικά που περιμετρικά έχουν καρύδα. Ναι. Όλη η βιτρίνα βλέπει ότι είναι μισοτελειωμένη γιατί παίρνουν από όλα. Εκεί γεμάτο. Εκείνη η γωνιά είναι πάντα τίγκα. Δεν την ακουμπάει κανεί. Λες και είναι, ξέρω, είσαι παπάς και πας να κουμπίσω 6-6. Μπράβο! Σνίκες παγωτό είναι τερματισμένο. Εμά, θα έρθει τα ωραία μπερδένα. Πάχες.
Εγώ ξέρεις γιατί πιστεύω ότι εμένα ας πούμε μου κάνει κλικ αυτού του είδους η γεύση. Γιατί επειδή έχω συνηθίσει σε λιγές γεύσεις και στην Ελλάδα δεν παίζουμε πολύ με φυσικό βούτυρα και τέτοια. Ναι, ναι. Είναι πιο πολύ Αμερικανές αυτά. Γι' αυτό πιστεύω ότι κάνουν κλικ εδώ. Ενώ οι Αμερικάνοι έχουν 500 προϊόντα με φυσικό βούτυρα. Δεν τους κάνει κλικ αυτό το πράγμα. Πούλησε, θέλω στο επόμενο μαγειρικό όργιο με κότσι χοιρινό. Γνώμη για κότσι χοιρινό. Κότσι χοιρινό, ρε φίλε, ωραίο. Απλά έχει πολύ ωραίο. Θέλει πολλές ώρες, θέλει πολύ ωραίο. Αλλιώς. Ποια Ρίτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το λιντάκι. Καλώς ήρθατε, την κάνετε όπως είστε. Γεια σου, Ρίτα. Και καλησπέρα σας. Ελπίζω να ήρθατε φαγωμένοι, γιατί εδώ πέρα έχουν γίνει όργια. Και να συνεχίσουν να γίνουν όργια. Τώρα πάμε για τριλογία. Δεν έχει φάει ακόμα. Ακόμα δεν έχει φάει. Έχει φάει τρία παϊδάκια, έχει φάει δύο κουταλιές σεβίτσε και μισή μοσχαρίζα. Και τρίτο μοσχαρίζα. Για μένα, όντα μπούμερ, όπως με λες 60χρονο, να φαντάζω αυτό το βραδινό μου. Οπότε. Έχει φάει μεσημεριανό. Ρε φίλε. Αφού είπαμε να ξεδιπλωθούμε. Πήγα σε μαγαζί. Α, έκανε βίντεο, εντάξει. Πάσου. Έφαγα τρεις μερίδες, εξαίρεση ποιο μαγαζί. Τρεις μερίδες. Πάσου, πάσου. Αλλά παρόλα αυτά σου λέω ότι σημαίνει ότι έχουμε ένα. Μόνο κρίση λείπει σήμερα, τα έχουμε. Έχει βγάλει καινούριο βίντεο. Ναι. Ωραία, θα το δούμε μετά. Για να σε κατατοπίσω. Το έχω βάλει και στο YouTube στο background photo που γράφεται, αλλά επειδή ξέρω ότι έχει ένα θέμα με την όραση και δεν τα πολύ παρατηρεί αυτά, έχω γράψει για παιδί μου Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Α, στην Πούτσα. Ό,τι θέλει. Εγώ θέλω κάθε μέρα βίντεο. Η Magic Carry. Αλλά θα σκέφτομαι να κάνω και κάτι που θα σε βοηθήσει. Να ανεβάζω, τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα. Για αρχή έλεγα, θα κάνω δύο βίντεο τη εβδομάδα. Τα οποία θα έχουν content. Μετά λέω, δύο μπορεί να είναι και λίγα. Θα κάνω και τρίτο. Και συνήθως το πιο irrelevant που είναι η vlog ή κάτι άλλο, το ανεβάζω τρίτη. Που είναι πιο αδυνατό. Okay, okay. Ναι, ναι, ναι. Έτσι ώστε τα πιο δυνατά να ανέβουν πέμπτη Σάββατο να μετά κάψω. Κάτσε λέει Ρίτα. Food review Τέο από το γάμο δεν είχαμε ήταν. Ρίτα, άμα έβλεπες στο κέντρο που πήγαμε τι ήχο είχε και που ακουγόμουν κατόρθωμα, να ξέρει. Α, είδες ο βιντεάκι. Μερσί. Απαράδεκτο το κέντρο διασκέδασης, γι' αυτό δεν κάνει. Ωραία, τι θα μπορούσε σαν βίντεο να μπει τσόντα τις μέρες που δεν ανεβάζεις. Θα σου πω. Έχω σκεφτεί ήδη η ιδέα. Την οποία θα την ανεβάζω κάθε Κυριακή. Ναι. Και λέω, θα κάνω κάθε Κυριακή έξτρα βίντεο, το οποίο δεν θα έχει κάτι ιδιαίτερο σέντη και σκεφτόμουν να ανεβάζω ένα βίντεο που θα έχει τα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Ποια νέα? Της εβδομάδα. Ναι, της εβδομάδας που πέρασε. Ψηφιστήκα. Δεν θέλω να μπλέξω με πολιτική. Θα σου πω. Δεν θέλω να μπλέξω πολιτική. Δεν θέλω να μπλέξω ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να τα μπλέξω αυτά. Ό,τι έχει να κάνει με φαγητό. Προτιμώ να σε βλέπω να καθαρίζεις κρεμμύδια. Ναι, και άκου να σου πω τι σκέφτηκα. Την Κυριακή, τρώγοντας το πρώτο γεύμα της ημέρας μου, θα ανοίγω 4-5 site. Και θα βλέπω ό,τι άρθρα έχουν ανεβάσει σχετικά με φαγητό τη εβδομάδα που πέρασε. Δηλαδή. Αυτό μπορεί να το κάνει παράλληλα ενώ τρώ. Αυτό ενώ τρώ. Α, ναι! Με το πρώτο γεύμα της ημέρας. Ναι, συμφωνώ. Σε φάση 7 τρόποι για να μην μυρίζει το στόμα σου σκόρδο. Ναι, παλακή. Ναι. Τι δεν πρέπει να βάλει, κάποια πράγματα που δεν πρέπει να βάζει κατά τον αρχήν της κουζίνας. Πότε πρέπει να βάζουμε αλάτι στο κρέας και πότε δεν πρέπει να βάζουμε. Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι το ψάρι με το γιαούρτι ωφελεί την αρτηριακή πίεση και δεν ξέρω μάλλον και ούτε. Ναι. Αυτό. Κυριακή πρωί με το που ξυπνάω το πρωινό μου, μπροστά στην κάμερα εννοείται να τρώω, θα ξεχωρίζω 4-5 άρθρα που έχουν ένα ενδιαφέρον και στην κάμερα πλαπλά. Και καλά τα νέα της εβδομάδας που πέρασε. Όχι, το ακούω. Άμα τρως, το ακούω. Καλά, δεν είναι αυτό. Αυτό, άμα τρως, το ακούω. Λοιπόν, έχουμε χαλαρώσει πάρα πολύ, βλέπω. Τι, εγώ. Εννοώ ότι έχουμε να φάμε πολλή ώρα. Μήπως να φέρω την έκπληξη. Όχι, να βγει η μπριζόλα και μετά. Θα αργήσει η μπριζόλα. Όταν θα αργήσει. Θα θέλει τώρα, θέλει κανένα κοσάρι το σίγουρο. Η έκπληξη απαιτεί κάποια προετοιμασία ή. Α, οκ. Okay. Απλά τη φέρνω. Να μείνω ντυμένο ή να βάλω. Δεν ξέρω, ρωτάω. Πρέπει να γίνουν κάποιε κινήσει εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Κάποιε ρωτοτικέ κινήσει. Ο άλλο λέει καλύτερα ένα Mark Bank σαν τον Chris. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει, αλλά κάθε βίντεο που κάνω είναι Mark Bank.
Όταν πηγαίνω κάπου και τρώω τρεις μερίδες ή δύο πιτόγυρα, ακτίνη ή οτιδήποτε, είναι mad burger. Τι είναι αυτό? Κάποιο αλαντικό. Σωστά. Κοίτα, πασομάς είναι σίγουρα. Δεν θα το βρεις ποτέ. Πες μου τι κρέας είναι. Ναι, κάτι δικό σου κερκυριακό. Κερκυριακό. Από κερκυριακό. Είναι κερκυριακό αλαντικό, το οποίο λέγεται νούμπουλο. Α, νούμπουλο. Είναι χοιρινό φιλέτο καπνιστό. Ναι, ναι. Λοιπόν, με αυτό δεν κάνει την καρμπονάρα. Όχι, με τον κουαντσάλι την κάνουμε. Όχι, λέω ότι η δικιά σου. Κάνει και καρμπονάρα με αυτό. Η δικιά σου. Ναι, ναι, αλλά. Καλά, μου σκύλω με, και σε τον κοντρίνο το χάρι. Μην κόψω κανένα δάχτυλο γιατί δεν θα ξεμείνει από δάχτυλα. Περιμετρικά αυτό τι είναι. Αυτό είναι το λιμπάκι που κρατάει. Πώς ζει το σαλάμι γύρω γύρω. Α, και αφαιρείται. Πάτω. Όλα απ' όλα. Έχει ωραία μυρωδιά που έχει καπνιστεί. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι έχει καπνιστεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλά στον αέρα. Έντονη γεύση. Καπνιστό πιπέρι. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Καμιά σχέση, θα ήταν η Ρωσία, αλλά σαν γεύση να καταλάβει το σάδο. Δεν παίρνουμε ένα παρισάκι που έχει μέσα κόκκους πιπεριού. Ένα... Είναι ένα παρισάκι, ένα σαλαμάκι. Α, σαλάμι. Σαλαμάκι, ναι. Α. Που έχει κάτι μικρούς κόκκους σαλάμι, πιπεριού. Σαλάμι, αέρος, λευκάδας. Ναι, κάπως έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν το παρομοίασα κάπως με γεύση να καταλάβει το σάδο, περίπου τέτοια γεύση. Σε πολύ πιο έντονο και πολύ πιο ωραίο. Βέβαια, έχει συμπληρωμένη γεύση. Ναι, φουλ. Δεν είναι ότι ξέρω παίρνω μισό κιλό και το κατεβάζω. Αυτό είναι έτσι για λίγο. Και από ό,τι κατάλαβα με ζεδάκι, τσίπουρο. Κρασί. Ναι, ναι. Το κόσμο αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Βάλω γύρω γύρω. Έχει επιχειρήσει ποτέ στο παρελθόν να φτιάξει δικό σου. Το νούμπουλο, ναι, σαν σαλάμι αέρος, αλλά αυτό το σαλάμι που αν δείτε έχει κόκκους μαύρου πιπεριού μέσα. Ολόκληρο. Τέτοιο feeling σου βγάζει. Ολόκληρο πιπέρια. Απλά έχει και την καπνιστή μυρωδιά και πιο έντονη γεύση. Λοιπόν, πάμε να φέρω την έκπληξη. Α, δεν αυτή η έκπληξη. Όχι. Α, νομίζω αυτή δεν. Ναι, πιο συμπαγής και πιο έντονο καπνιστό. Καλησπέρα, καλή όρεξη. Καλησπέρα, σπίνι τα ράου. Μορταδέλα, ναι. Η πανσετοπριζόλα ψήνεται σε ηλεκτρική σκάρα. Α, αυτό είναι το κότσιν, γι' αυτό με ρώτησε. Παιδιά, έχω ετοιμάσει και κότσια χοιρινά. Και κάτσε ρε φίλε, εδώ πάμε για όργιο. Ξεφύγαμε. Ναι, αλλά το καλύτερο παιδί, σαν κρυμμυδάκια. Θεό, γνώμη για κρίση που κάνει το κουκλάρι. Όχι, που κουστάρα κάνει την δημοκρατία μου. Το καλύτερο πήρε μέσα μου στα καραμελωμένα τα κρεμμυδάκια. Αυτά είναι για άλλη χρήση. Για άλλα περβέματα. Είναι για, αυτά ξέρετε, θα τα κάνω. Θα τα βάλω σε ένα μπλέντερ με λίγο ζουμάκι. Να κάνει μπάρμπι του σώσου και έτσι. Θα τα λέσω, θα τα περάσω από σύντα και θα τα κάνω σάτσα για μακαρόνια αύριο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πέρα. Θε πυρούνι ή όχι. Κοίτα, όπω και σε προηγούμενα, δεν θα φάω. Θα τσιμπήσεις. Συντηρητικά. Ωραία. Πυρουνάκι. Δεν έχω τέτοια θέματα. Ωραία. Ας κρυπτοδούμε. Εσύ δεν ξέρω τι θέματα έχεις. Διάλεξε, ποιο θα σε τα δει. Όποιο να είναι, θέλετε. Εσύ θα πεις. Α, αυτό. Αυτό. Ναι. Είναι κότσι χοιρινό, σωστά. Κάτσε με. Το θες εσύ. Όχι. Όλη η μαγεία είναι εδώ. Από. Κάτσε ακόμη, δεν έχω εμπαθύνει. Αλλά πλησιάζω. Ναι, μη θηρινό. Ναι. Πώς έχει κάνει το ζυξόψι με το τσούμι. Πάμε σε εμάς τώρα. Δηλαδή, η πετσούλα του σύφη κατσικίζει. Μίζει ο κατσικίζει, αρνίζει. Είναι δύσκολο να το πήγεις στο χοιρινό.
για τη σχέδιο πέτσα. Και όταν λέω πέτσα δεν εννοώ το μέρος κυβέρνησης. Τι είναι! Πού είναι λιώμα. Αυτό δεν το ξεχνάμε λιπάκι, γι' αυτό το ζω παράδο. Παιδιά, το κρέας είναι λιώμα, ρε. Σαν μυαλό είναι. Για θα μη συγχωρέσεις, αλλά η πλειοψηφία του Twitch viewer δεν έχουν αίσθηση τι σημαίνει μυαλό. Μην πάω τώρα την τσάπη. Έχετε φάει ποτέ μυαλό αρνήσιο. Κάνω αυτό εδώ. Όπου λιώμα είναι. Αφρός. Μα αλλά, πώς γίνεται να το κάνεις εκεί να είναι έτσι. Τρελό, ε. Πόση ώρα το ψήνει. 4 ώρες. Η φιλιά δεν παίζει να έχει αλήθεια χείρινο. Μα την Παναγία είναι χείρινο. Λοιπόν, κοιτάξτε σατ και πείτε αντικειμενική άποψη για το τι σας φαίνεται. Λοιπόν, ίσα ίσα το πιέζω και διαλύεται. Και έχει γεύση σαν καραμελωμένο κατσίκι. Ε, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, τι έχεις παίξει. Πιο πάλι κάνει στο σατ μου είπε που λιμάνι την άλλη φορά να κάνει σκότσια. Γεια σου, Αλέξανδρε. Hello. Ο Dark Barry. Όνειρο. Το ότι τρώω την πετσούλα και το λιμάκι λέει δεν είναι προβολή. Εγώ έχω ένα σκάλωμα αυτά, μην δεν καθαρίσω, εγώ κάνω δεν μπορώ. Αν το αφήνεις. Ούτε σκυλί να μην το τρώει μετά. Άμα έχει σκυλί, το αφήνω, αλλά δεν είναι. Και, και σου είπα στο μυαλό. Α, εσύ! Σιγά μη σ' άφηνα χωρίς κότς. Τι είμαι. Αυτό είναι λιμπάκι, το θέλω. Εντάξει. Too much. Μπα το φέρω τώρα. Πω, παιδιά είναι λιώμα, ρε. Κάτι και εγώ το έχω κάνει διαματάκια, παιδιά. Αυτό ξέρεις τι μπορεί να κάνετε. Επειδή είναι λιώμα, το κάνεις νιανιά και το βάζεις σε σάντουιτς. Με μουσταρδοϊστορίες μέσα. Ναι, πρέπει να παίξεις και παρακλήρικο ψωμάκι. Καλό ψωμί. Όχι το κλασικό. Ναι, ναι, καλό ψωμί σίγουρα. Ή κάτι σε φάση κυπριακή. Κάτι διαφορετικό. Κάτι. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε. Άμα θε να βάλω ψωμί. Όπως είναι στη μέση αυτό, έτσι. Εδώ, μια χαρά. Και εδώ πιστεύω να σε καλά, εντάξει. Ναι. Ένα κοτσάκι τιμίου. Τι είναι, δεν έχει τίποτα. Μαλακό. Ζω ένα όνειρο, παιδιά. Άμα είναι έτσι, να κάνω μια εβδομάδα vegan για να τρώω σαν βασιλιάς, εντάξει, θα το συζητάμε. Τώρα πέρα την πλάκα. Κάνοντας vegan, όχι από θέμα θελητού, από θέμα οικονομικού, ήσουν να. Πιο φθηνά σίγουρα. Πιο φθηνά σίγουρα. Ναι, μην το λες. Γιατί. Οι τροφές των vegan που προσπαθούν να φάνε κρέας είναι πανάκριβες. Ναι. Αυτά που έφαγα εγώ, γιατί ήταν όλα παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, ήταν όλα με φθηνά υλικά. Λοιπόν. Και πιο πολύ λαχανικά. Γιατί κάπως ένα κουκαλάκι, μην πει. Α, είχαμε τον τι. Μαύρη, ερωμένη δεν έχει. Μετά, όταν τελειώσω. Εγώ πάντα βλέπω ένα σούπερ μάρκετ και χαζεύω ψυγεία κατά ψυχτές, μπα και πάρω μια ιδέα για κάποιο βίντεο. Ναι. Πάρω σου πράγματι, χάζομαι, χαζεύω, βλέπω, συγκατάψυση. Με μονομένο, κατεψυγμένο μοσχαρίσιο μπέρκι ψυγό, 80 λίτρα. Ναι. Μπουγάτσα, 4 ευρώ. Πίτσα, 1,70. Βλέπω ένα μπέργκερ βίκα τόσο 80 γραμμάρια. 3 ευρώ. 3,80. Ναι, είναι πανάκριβο. Τι είναι αυτά, μα. Είναι πανάκριβο. Δηλαδή, βίγκα μπέργκερ γαλοπούλα. Καλύτερα. Και πάρε κανονική γαλοπούλα, ρε φίλε, με 3,80 ευρώ. Ένα κιλό γαλοπούλα και κάτι λίγο. Μια κουτσουλιά τέτοια τσαν, 80 γραμμάρια, 3,80. Και να φανταστώ σιγά πριν και καλή ποιότητα. Καλά, το κόλλι. Τρώω συχνά έξω pulled pork, γαμάνε, τσένταρ, τσορίθο, κάτι άλλο σώσεις που λύνουν γίνεται κόλαση. Ναι, ναι. Οπότε, αν σας μείνει κότσι, το μεταξύ ποιο μετάστε, παιδιά. Το χοιρινό κότσι είναι πανφθηνό. Ναι. Τα δύο κότσια έξω σου έδωσα. Με κόμπρα. Για τα δύο κότσια αυτά, 6 ευρώ. Ναι. Και τρώνε δύο άτομα υπερπλούσια. Με 6 ευρώ, δηλαδή 3 ευρώ το άτομο. Και αν σας μείνει,
Next day το κάνεις και σάντουιτς. Απλά το μόνο είναι ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να το έχεις έτοιμο σε μισή ώρα. Δηλαδή... Αυτό το βάζεις από το πρωί και το ξεχνάς. Ναι, ναι. Επίσης, για τους βίγκαν για να τελειώνουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το τι στο μπούτσο τρώει ο καθένας. Στα αρχίδια μου. Εμένα με ενοχλεί όταν προσπαθούν με 1002 διαφορετικούς τρόπους να δείξουν ότι μπορούν να φάνε κάτι που μοιάζει με κρέας, ενώ είναι μια μαλακία και μισή, γιατί θέλουν να φάνε κρέας, αλλά καταπιέζονται ψυχολογικά. Και συν αυτούς που προσπαθούν να σου πούνε ο βιγανισμός έχει τα, αυτά τα ωφέλη, όχι στα αρχίδια μου. Μη μίλια. Φάει τα σαλατικά σου και μη μας ενοχλεί. Μιλά, σου πω κάτι, επειδή εγώ μία σου τόσο κάνω αποτοξίνωση. Που τώρα τα θακόριζα, μη γι' αυτά. Δεν τα βαφτίζω κάπως ή να προσθέσω κάποια γεύση. Και να πεις ότι τρώω φακή. Πρώτη φακή και την κουστάω και την ευχαριστιέμαι. Αλλά λέω τρώω φακή, δεν λέω τρώω γύρω φτιαγμένο από φακή. Ακριβώς. Όχι θα φάμε μπέικον τέτοιο βίγκαν, όχι θα φάμε το ένα. Γύρω βίγκαν, βίγκαν. Από ό,τι έχω παρατηρήσει, με βάση το κάσιους που δουλεύουν πάρα πολύ, για να φτιάχνουν παραλλαγές για διάφορες άδειες, δηλαδή ξέρω και ο καυτερή. Ναι, το λέω. Το κάσιο το πάνε γόρατο. Λοιπόν, για βίγκαν αληφή, η κορυφαία είναι το χούμους. Ε, χούμους εντάξει. Αυτό γαμάει. Ναι, ναι. Αυτό γαμάει. Έχετε φάει χούμους ποτέ, έχεις φάει. Επίσης ναι, και τα φαλάφελ. Άμα είναι καλά. Σωστά. Γιατί έχει φαλάφελ. Έχει φαλάφελ καλό. Έχει φαλάφελ, θα σου κάτσει στο λαιμό, πα στο Άγιο Πέτρο. Λέμε για φαλάφελ, δίπλα από το Γιάννη Μπουγάτσα, τέρμα Μητροπόλεως, είναι το φαλαφελάδικο. Ναι, ναι. Φοβερό φαλάφελ. Εντάξει, μικρή ποσότητα, αλλά πολύ καλό ποιοτικά. Α, ο μπακλαβάς που έκανες. Τι λες ήταν αυτό. Φίλε, πραγματικά σου λέω, η γεύση και όλα ήταν 3α. Δηλαδή σου θυμίζει μπακλαβά αυτό το πράγμα. Ναι, απλά το σκέπασα το βράδυ. Ναι, το κατάλαβα τότε. Ξυπνά το πρωί και ήταν σαν τυρόπιτα ετοιματζίδι και φούρνο. Λέω τι έγινε. Είχε πανιάσει. Επίσης όταν έφαγες, έλειπε όλο το ταψί. Φίλε, έψησα. Πήγα στη μάνα μου, έφαγα. Κατάλαβα. Δηλαδή το βίντεο το γύρισα. Ναι, αλλά έτσι που το παρουσίασε είναι σαν να έχει φάει όλο το ταψί. Εντάξει. Ευχαριστώ, μια χαρά. Δεν νομίζω να θυμάται κανείς έναν μήνα. Να πεις ότι θα έκανε τίποτα, μην και τι. Τι πάνε τρελό. Ρε φίλε, δεν ξέρω, κυνηγάω το content και το content δεν με κυνηγάει. Δηλαδή, μπακλαβάνες χωρίς ζάχαρη, σκυλοτροφές, καυτά πατατάκια. Δε. Τι να κάνω, από εκεί γυμνώσει να σου το δεν ξέρω τι να κάνω. Μια χαρά είναι, φάγανε, το απόλαυσαν, λίγα και τα δάχτυλά τους. Μια χαρά. Όπα, βγήκε το παούλο. Μάκης, εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Το κόκκαλο το πετάω. Τι να πετάξει, ρε, εσύ τρελό. Από το κότσι λέω. Α, ναι, πέτα. Α. Και το λίγο. Τι σου να το φάω. Τώρα αφού ήρθε το πρωταγωνιστή σου, σου παίρνω βίντεο. Λοιπόν, τελικά όπως πήγαν τα πράγματα για το σημερινό όργιο που έγινε, το φρουτάκι μας θα είναι μια υπέροχη πανσετομπριζόλα χοιρινή. Και πώς καταλαβαίνεις ότι μου πάει καλά τα πράγματα. Παρότι την έχει βγάλει από τη σκάρα, συνεχίζουν τα ζουμάκια από το λίπος που έχει πάνω το κρύας να τσιτσιρίζουν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει πάει βάση σχεδίου όλο το πλάνο. Αυτή την πανσετομπριζόλα τη χοιρινή τη μαριναράμε με τη μαριναδα από τους Greek Philosophy που είναι για σουβλάκι και κοντοσούβλι χοιρινό. Ναι. Και λέει ή μοσχάρι ή χοιρινό. Α, λέει και μοσχάρι. Ναι, ναι. Από εδώ άμα δεις, που λέει, για ένα κιλό χοιρινό ή κοτόπουλο ή... Α, sorry, ή κοτόπουλο ή χοιρινό. Ναι, κοτόπουλο ή χοιρινό. Ναι, ναι. Δεν θέλει ξεκούραση αυτή. Ναι, λίγο, λίγο. Θα ξεκουραστεί. Μισό να σας φέρω ένα αντροπλάνο. Είστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε. 800 γραμμάρια κρέατος. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα το προτιμούσατε ομό, αλλά δυστυχώς το ψήσαμε. Τι είπα. Ο άλλος έβαλε και πόρισμα, εγώ λιντά. Κάτσε, άμα δεν την κόψεις την πριζόλα, πώς ξέρεις πώς να κόψεις. Καταρχάς, υπάρχει περίπτωση χοιρινού να μην είναι well done. Όχι, λέω που έβαλε πόρισμα από την εικόνα. Κάτσε να ανοίξει. Δηλαδή είναι σαν να λες. Ο άλλο ξέρω τον έχει μεγάλο. Για πού το ξέρει, τον είδε. Από το παντελόνι από πάνω που το κατάλαβε. Επίση το καμένο που φαίνεται εδώ είναι από τη μαρινάδα.
Επειδή η μαρινάδα έχει κάποιες ουσίες που καίγονται και μαυρίζουν. Φίλε, τι εξηγείς. Το πιο κοντινή σχέση που έχουν με φαγητό οι περισσότεροι είναι από μια εφαρμογή κόκκινου χρώματος στο κινητό για να παραγγέλνουν το ένα συνέδριο. Και λες σε αυτούς τους ανθρώπους ή εξηγείς γιατί έχει λίγο σκούρο χρώμα εδώ πέρα. Το ένα συν ένα ή την πινιάτα. Ή πινιάτα ή φάμε 5 ευρώ. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Φάμε 5 ευρώ. Επίσης υπάρχει κατηγορία καινούριο account στο Volt. Α, και στο Volt, ναι. Προεπιταγή 6 ευρώ και μια χρεωρία. Άσως, δεν ξέρω. Να, η Ειρήνη, ας πούμε, που ξέρει από κρέατα, είναι, έχει φάει πολλά στη ζωή της, είπα, είδες που λέει είναι μια χαρά. Γεια σου, Razor. Ωχ, σεφ της καρδιάς σου. Μη μιλέ. Σε είπε σεφ. Ποιο, Razor. Καλησπέρα, σεφ της καρδιάς σου. Έλα. Να το... Είναι και το κανάλι σου, μπορώ να δώσω μια καρδούλα κάτι. Να τους κάνω εγώ μια καρδούλα έτσι. Κρίνεις. Τι όφασε. Έλα, φάει φασολάδα πρώτα όμως, να μαζέψει αέρια. Φάει τις κοσέλες, τις χειροτροφές, τα παιδιά. Αυτός είναι σαν πάρει. Αυτός είναι κλασικός TikTok user. Ω, ξεκίνησα, ξεδιπλώνονται. Όχι τώρα, ειλικρινά, μεταξύ μας, chat. Όλοι εσείς που λέτε, well done τη βλέπω. Καμένη είναι. Άρπαξες, πίνω, δεν ξέρεις. Ειλικρινά, μεταξύ μας. Έκλεψες έστω και ένα αυγό μάτι. Άμα σας δώσω ένα πακέτο μακαρόνια μέλισσα, δεν λέω μαράτα, μέλισσα που θεωρείται καλό, θα τα κολλήσετε στο μάτι του κατσαρόλας, ούτε θα τα ανακατέψετε. Θα τα πετάξετε σε κρύο νερό μέσα και ό,τι βγει. Ποιος! Razor 15 για το 350 γαμώ την εταιρεία. Θαυμαστικό 350. Χρειαζόμαστε unique sub, έχουμε μείνει πίσω. Μία κουβέντα. Δεύτερη κουβέντα, έχουμε sub goal. Αν το πιάσουμε αύριο, βλέπουμε δεύτερο επεισόδιο MasterChef. Ναι, τα μέλη είναι καλά, φαντάζομαι πώς να... Σχοιάζεις. Εγώ το λέω για να τσιμπάνε και βλέπεις ότι σχολιάζω. Λοιπόν, ας... Α, το διάσει τώρα που το θυμήθηκα, που πλέον την παστιτοπριζόλα. Είχε πάει ο Θεός στην καρδίτσα, σε ψισταριά, να φάει παστιτοπριζόλα και μου ξεκινάει και μου τρώει αυτό εδώ. Τρώει αυτό εδώ γκόνι και... Πάντα το καλό για το τέλος. Και το άφησε! Ποιος? Το άλλο το άφησες. Έφαγες μία μπουκιά. Το άφησες. Και το καλό. Μεταξύ μας, δεν αφήνω ποτέ φάει, ειδικά κρέα, να ξέρεις. Στο βίντεο, έτσι φάει. Ναι. Άρα, τι έγινε. Φίλε, στο βίντεο μπορεί να έχω κόψει πλάνα που δεν το τρώω. Σίγουρα, να τα αφήσω στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει περίπτωση. Για κρέα, χαρμπούρες αφήνουν. Δηλαδή τι κάνετε σπατάτες, ρύζια, αυτά τα έχεις. Φέρ' την κάμερα. Εδώ. Εδώ, εδώ, κάποιοι μιλάνε. Είμαστε έτοιμοι. Περνώνω. Εδώ, εδώ. Ναι. Κοίτα. Κοίτα το ζουμάκι που έχει μέσα. Τα φιλιά μου. Ωραία, εγώ που είμαι γαμάσιος, να πάρω το κόκκαρα. Λοιπόν, από εδώ θα συγκινήσω. Ωραία, πρωτεΐνα σήμερα. Πήγαμε το γυμναστήριό μας, ήρθαμε πέρα από την πρωτεΐνη μας. Μια χαρά. Εδώ να παίξουμε λεμόνι, τι λες. Αν το δοκιμάσεις, δεν μπορεί να ξέρεις τώρα. Γιατί μπορεί να θέλει όντως, μπορεί και να μην θέλει και να το χαράσεις. Καλό. Όχι ρε. Πρώτα το Κωστάκι 13 που είναι καμένο και το Γιωργάκι 55 που λέει ότι έχει αρπάξει κύριο Βαλτά. Λοιπόν. Σου προτείνω από εδώ είναι πιο ζουμαρά. Άρα από εδώ. Πάτε πίσω. Εσύ δεν θα ξεμπλωθεί. Εννοείται. Έλλη μαλακώση. Πω. Έλλη μαλακώση. Τι είναι αυτό, ρε. Και αυτό δεν μου δίνει την αίσθηση ότι είναι χοιρινό. Τι είναι αυτό, ρε, μάλλον. Και αυτό κατσικίζει. Ρε, oh. Λες επειδή ξεκινήσαμε με παϊδάκια, να μας επηρέασαν και όλα να νομίζουμε ότι είναι έτσι. Τι, άκουμε λίγο. Yeah. Αυτή τη στιγμή εδώ πέρα που έχεις έρθει, τρως τα φαγητά στην τέλεια μορφή τους. Δεν το έχει συνηθίσει ο αριθμός. Στο perfect form. Δεν το έχει συνηθίσει ο αριθμός και φαίνεται περίεργο να το καλό φάει. Αυτό συμβαίνει. Κρέατα, τρώω σπάνια καλά. Ποιο,
τσαμουνάρι, τσίσι, λαζάρι και όλα. Το σύ που λανσάρω είναι ότι πάρω κάτω πρέπει να μου συνολιστική αυτιά 30 ευρώ. Άμα ξεπεράσω 30 ευρώ τα φορά μου. Μια χαρά. Παλάσσι να λέω. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εγώ δεν άξιζε το εδώ, αλλά περιμένω τον οικοδεσπότη για να μην φανώ προσβλητικός και πάρω κάτι που το πρέπει. Παρατήρησε κανένας που σάξε την πόρτα. Για πείτε, είδατε. Εν τω μεταξύ, αυτό το σπίτι έχει δύο στρίλ. Όσο είπα, πρέπει να ρίξει ένα σωράφι στο TikTok να βαράει τα παπ. Να του βάλει ένα φίλτρο εκεί πέρα να ρίχνει τα μούτρα του. Πραγματικά, δεν το έχει καταλάβει. Θα έχει εσύ στο κάνει, θα ξέρει. GoPro στο ράφα, wireless ενδεμένη σε έναν υπολογιστή να στριμάρει και άσου να δει λοιπόν. Άσου να πω πρώτα στο σπίτι, δεν σε νοιάζει. Παιδιά, εντυπωσιάστηκα με την Πανσεντοπριζόλα. Πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Να παίξουν και λίγο παλιτσακόκαλο. Ή το θες για εσένα. Όχι. Καλά, εγώ τελείωσα. Πάτε να φάω λίγο ακόμα. Εδώ. Ναι, άμα θες να κόψεις το φιλέτο και να παίξω κοκαλάκι. Εδώ τσάτ είναι όλη μαγεία. Εσύ δεν θες καθόλου από εδώ. Έσχασα. Τίποτα. Τίποτα. Να εδώ ξέρεις τι ψάχνω να γίνει. Εδώ καλύτερο. Ω. Έσχασα πραγματικά. Και έχω πάθει βαρτός από χρέας. Παιδιά καμένο είναι, δεν τρώει. Καμένο, ε, καρφίδιο. Μάπα, μάπα. Μπράβο. Πανσετοπριζόλα χοιρινή ή στα βλήσια. Που λένε. Αν και η σωστή είναι, πανσετοπριζόλα. Λοιπόν, τα κρέατα που μας έμειναν είναι αυτό εδώ το κομμάτι, ένα κότσι, παϊδάκια και άλλη μια μερίδα παϊδάκια που έβαλε κατά ψήση. Και μια μπριζόλα που αρέσει. Αυτά είναι. Και γαρίδες. Και γαρίδες, εντάξει, θα τα σφάσεις, φάσεις. Είναι αυτές ένα φρουτάκι, ένας αφρός. Για κελκία θα γίνει. Πω, λάστιχο έγινε. Ναι, ναι. Δεν μας γίνεται, ρε. Μαλάκα, αυτό που φάγαμε εδώ ήταν όνειρο. Δεν υπάρχει. Και ούλε, αυτό εδώ το κομματάκι που ξεκολλάει. Όλη η κάβλα είναι αυτή. Από το κόκαλο είναι. Γι' αυτό σου λέω εγώ παίζω μπάλι σε κόκαλο. Λοιπόν, κάτσε. Να πάρω ένα για να καταλάβω. Που είναι. Σαν πέτσα, σαν φλίδα. Ναι, ναι. Όπου έσκασε. Λοιπόν, εδώ είναι το κοκαλάκι. Το κοκαλό έχει αυτό το λευκό Ρίγο, χρώμα. Συμφωνώ. Και απ' έξω αυτό που έχει ξεροψηθεί, που είναι σαν λιπάκι με πέτσα, είναι top tier με σεδάκι, να ξέρετε. Σαν... Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να πετιέται, πρέπει να καταναλώνει. Ωρε Παναγία μου. Από τα καλύτερα cooking που έχω κάνει στη ζωή μου. Μαγ μπαμ. Το καλύτερο πετάς. Γεια σου, καλό σας. Ένα πολλά καλό. Δεν ξέρω να τρως, το καλύτερο πετάς. Ρωτήσω. Πόρε, λίγδα το χέρι. Όσο πιο κοντά είναι στο κόκαλο αυτό που τρως, τόσο πιο πολύ γεύση έχει. Λόγω του κολαγόνου. Έλα ρε. Κάνε μια αγκαλιά το Σπύρο. Να κάνεις αγκόλα με θες αγκαλιές. Καλά δεν είμαι αυτός ο ρωσόφιλος, αγκαλιά. Τι ώρα. Σε πόση ώρα έχουμε κρίς, άμεσα. Ξεδιπλωνόμαστε και ετοιμαζόμαστε. Παιδιά, λίγο να κατέβει το φαΐ, έχουμε τα έχουμε πάθει όλα. Ε, ναι, θέλω. Βασικά, εσύ είχα απ' όλα αυτά. Εννοείται, μέσα θα πάμε. Δύο θα πιω σήμερα. Όνειρο. Την έχεις ακούσει για το κρέας. Πραγματικά την έχω ακούσει, ρε. Νιώθω σαν μεθυσμένος αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά και εδώ πέρα βλέπω και άλλα κόλλημα. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Όχι, ρε, πού να πάμε. Κάτσε με να γονέψω. Θέλω να κάτι, θέλω να δεκα λεπτά κι εγώ. Η Αγγελική family friendly, ε. Ναι, μόνο Παναγία. Παναγία Θεό. Θαυμαστικό guest.
Όλοι subscribe τώρα. Αν δεν κάνετε sub θα ξαναέρθει. Κανονίστε. Άμα δεν κάνετε sub, βλέπετε το Σπύρο και να βλέπετε τα βίντεο. Θα ξαναέρθει αν δεν κάνετε sub. Και με αυτόν τον τρόπο υποσχερίζετε σαν πρωτά. Οπότε κάντε sub να γίνει αναγνωρίσιμος, να ερεμήσουμε. Μα εκείνο που θα κάνω περισσότερα βίντεο. Καμία ελπίδα μετά. Άκου. Από δίπλα είναι. Ναι. Γεια σου. Με να κλείνει. Είναι η μουσικοποίηση που μας κάνουν στην Ελλάδα. Σαν από τη μουσική. Ρε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε μουσική. Όχι, είναι και στο δεύτερο χρόνο τι κάνουν. Κι όμως, υπάρχουν άνθρωποι που δεν ακούνε μουσική, δεν τους αρέσει η μουσική. Ευλία, χωρίς μουσική... Δεν υπάρχει ζωή. Δεν ξέρω. Παράνοια. Ψυχιατρική παράνοια, σίγουρα. Λοιπόν, όλοι εσείς που λέγατε ότι είναι καμένοι, well done και που λιμά δεν ξέρεις να ψήνεις. Λογικά δεν ξέρω, κακώς είναι. Αυτό είναι το τελικό μας αποτέλεσμα. Τέο, επιτέλους σε φέρεις κανονικό γεύμα ρε μάγκες. Όχι μάγκες πραγματικά, επίπεδο Champions League. Αν εξαιρέσουν σούπα, γαρίδες που παίρνουν 9,5 όλα τα άλλα 10, άριστα. Η γαρίδα δεν ήταν στην τελεία μορφή της. Αυτό σου λέω. Ήθελε καλύτερη ποιότητα γαρίδας. Και... όλα τα άλλα 10 σπάσαμε, δηλαδή. Οπότε και είπα στον Πριζόλα 10. Ναι, ναι, ναι. Άρα συνολικό, συνολική βαθμολογία γεύματος, δεκάρι. Μέσο όρο 9,9. 10. Δεν ξέρω αν έχει μείνει κάτι άλλο που να τρώει, δε. Μη φύγει κανένα δόντι. Γιατί δεν έχουν ακριβή την κόρτιση. Λοιπόν, ξεκινάω να μαζεύω και πάμε μέσα. Τσαμ, να ξέρετε, το τρώω γιατί μου τα έχει δώσει, είναι καμένο, δεν τρώγεται, άθλια γεύση, η υφή του δεν παλεύεται, διαμυρωδιά δεν το συζητάω καν. Δεν ξέρω ακόμη πώς δεν έχω αηδιάσει. Πραγματικά, είναι ότι χειρότερο έχω φάει. Έσχος. Αυτό θα αφήσουμε για τον Ράφα να παίζει ή δεν κάνει. Γεια χαρά. Πω. Δείτε και τα δάχτυλα πώς γίνανε. Έτσι είναι άμα είσαι λαβωμένος κατά τη διάρκεια της μάχης. Πρέπει όλα τα δάχτυλα να υποκύπτουνε σε μεζέδες. Μιζέδες. Γιατί στην καρδίτσα τρώμε μιζέδες. Άσε φίλε. Άμα δεν ξέρεις, καρδίτσα, Λάρισα, Δίκαλα, θέλεις translator. Πάμε λίγο, μία μίσου. Ρε Ράφα, ρε γιατί ρεύεται αυτό. Ρε, δεν σας μουτζώνω, απλά σας ζήγω τα δάχτυλα πώς είναι. Κοιτάξτε, είναι λερωμένα. Άντε να σας δείχνω έτσι. Δηλαδή τώρα, εσείς όταν απολαμβάνετε ένα γεύμα στο σπίτι, δεν σας λέω για έξω, άντε έξω, θέλετε να κρατήσετε τους τύπους, δεν θέλετε να ξεδιπλωθείτε, θέλετε να είστε κύριοι, gentleman, όπως πρέπει. Θέλετε να μου πείτε ότι δεν ξεδιπλώνεις και ούτω τρόπος με παρεμφερείς τεχνικές, να ορμάτε με τα δάχτυλα, να τρώτε με τα χέρια χωρίς να χρησιμοποιείτε μαχαιροπύρουνα. Τι είστε όλοι, με σαβουάρ, βίβρο, μαχαιροπύρουνα και να κρατάτε τους τύπους. Πλήσου και φύγαμε, πάμε μέσα. Πάρα ξαναγίνει ο άνθρωπος. Αχ, πω πω μάλακα, τι όνειρο ήταν αυτό σήμερα. Πόσες ώρες τρώω, τι ώρα έχει πάει, ποιος είμαι. 7 και 7. 2 ώρες τρώμε non-stop κρέατα. Πουέμπλο, δεν μπορώ να πιω αλκοόλ γιατί άμα πιω θα ξεκινήσω να πίνω, θα πιω πολύ και μετά θα πάω στριμάρω. Είμαστε όλοι μικροί ζαμπούνιδες. Ρε Τέο, να τρως με τα χέρια, αλλά εσύ κουτάς τα χέρια μέσα, δεν τρως. Όπου μάγα ζαλίστηκα την πρωτεΐνη. Λοιπόν, θέλω να κάνω κάτι εδώ και αρκετή ώρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την εμπειρία ζωής. Πραγματικά, αγκαλιά δεν φυλάω. Άξιζε. Βρε και πίπα σου παίρνω, αλλά είναι δικιά σου μέσα. Ωραία, ερώτηση. Ναι. Τι ήταν αυτό σήμερα που σου κέντρισε το ενδιαφέρον, που
είδες κάπως να γίνεται διαφορετικά από ό,τι έχεις συνηθίσει και αυτό που σου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση. Από το γεύμα. Κοίτα, σαν Θεσσαλονίκη, σίγουρα δεν έχω καθόλου συνοτροπία το παϊδάκι. Κακός. Ναι, εννοείται. Γι' αυτό σου λέω Πελοπόννησο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Θεή. Θεή, σαν το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε θα μπορούσα να πω το παϊδάκι. Το παϊδάκι πιστεύω είναι. Ο Θεός. Champions League, ναι. Ο Θεός. Είναι το top, πιο πάνω. Τα υπόλοιπα εξίσου ποιοτικά και γευστικά, αλλά είναι κάτι που λες, είναι στις γνώριμες γεύσεις μου, ότι κάτι αντίστοιχο κάπου έχω φάει, κάτι έχω. Το παϊδάκι φίλε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η Θεσσαλονίκη δεν πουθενά ποτέ, τίποτα. Σημαντικό, για αυτό που είπες εσύ για το κότσι, που σου κάνει εντύπωση η γεύση του και το πώς θα είναι στιγμένο. Ναι. Και έχει μελώσει, έχει καραμελώσει. Δηλαδή ήταν ξεροψημένη πετσούλα, το λιώμα το κρεατάκι. Παίζει να μας επηρέασει η γεύση επειδή ξεκινήσαμε με κατσίκι. Όχι. Πραγματικά δεν έμοιαζε με χοιρινό, έμοιαζε με κατσίκι σαν γεύση. Ήταν άλλη φάση. Σοβαρά το είναι αυτό που σου είπα. Και πολλοί κόσμοι σαν και εσένα δεν έχει συνηθίσει να τρώει καλή πρώτη ύλη και ποιότητα σε σωστή ψήση. Ναι. Και του φαίνεται περίεργα όλα αυτά. Νότρο τώρα. Το κότσι. Φίλε, απλά απαιτεί πολύ χρόνο. Μόνο αυτό. Το κακό που έχει αυτό είναι. Και κινητά, φώτα, αυτά, κόλπα εξορίες. Οπότε κρατάω παρέα εδώ πέρα στο chat μέχρι να μεταφερθούμε μέσα. Έλα. Όταν είναι συνδεδούμε με το στούντιο 1. Πάμε στο στούντιο 1.